Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι ακροατές του Libero 107,4. Post game. Εδώ παρέα θα πάμε με Γιώργο Παναγιώτη στο μικρόφωνο και Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου. Μέχρι και τη μία παρέα για το επόμενο τρίωρο. Άλλο ένα βράδυ Σαββάτου με το post game εδώ στο Libero 107,4. Για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα στα γήπεδα σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Για όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας του Σαββατοκύριακου. Θα δούμε και το pre-game των αυριανών αγώνων του ΠΑΟ και του Άρη, το μεγάλο ντέρμπι του Δικεφάλου στο Καραϊσκάκι απέναντι στον Ολυμπιακό στις 8.30, ενώ νωρίτερα στις 7 ο Άρης υποδέχεται τον Αστέρα Τρίβολης, πέμπτη αγωνιστική της Super League. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη το 82ο λεπτό η ΑΕΚ προηγείται με 3-0 του Όφη στο Γεντή Κουλέ στο Ηράκλειο, παίζει με 10 παίκτες από το πρώτο ημίχρονο ο Όφη. Σε εξέλιξη βρίσκεται και το μεγάλο ντέρμπι της Μαδρίτης στο Σαντιάγο Μπερναμπέου, εκεί όπου η Ρεάλ υποδέχεται την Ατλέτικο και αυτή τη στιγμή στο 26ο λεπτό το μάτς είναι στο 0-0, ενώ ο Γκριεσμάν έχει χάσει μεγάλη ευκαιρία νωρίτερα με τον Κουρτουάνα. Αποκρούει με το κεφάλι τέτα τέτ στο πλασέ του Γάλλου. Εδώ replay τώρα με τις μεγάλες ευκαιρίες του που έχουν συμβεί μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Είχαμε και άλλα ντέρμπι στην Ευρώπη νωρίτερα το απόγευμα. Νίκη της Γιουβέντους έβρισκε σε Νάπολη με 3-1 με ανατροπή. Με τον Ρονάλντο να μην σκοράρει αλλά να έχει δύο assist και συμμετοχή και στο άλλο ένα γκολ. Είχαμε το πολύ σπουδαίο ντέρμπι κορυφή στην Αγγλία, Chelsea Liverpool. 1-1 με το Στάριτς να ισοφαρίζει το 89 με ένα καταπληκτικό γκολ ενώ είχε μπει ως αλλαγή στο μάτσο 85. Σε ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι στο Stamford Bridge. Ένα μεγάλο ντέρμπι πραγματικά, ντέρμπι κορυφής. Κερδισμένη από αυτό το μάτσο φυσικά ήταν η Manchester City που συνέχισε νικηφόρα και μετά την ισοπαλία των δύο έπιασε τη Liverpool στην κορυφή της βαθμολογίας. Για την Chelsea αυτό το δεύτερο χ μετά από αυτό της προηγούμενης αγωνιστικής στην έδρα της West Ham. Γενικότερα πλούσια δράση στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Είχαμε νίκη με ανατροπή του Παναθηναϊκού επί του Πας Γιάννηνα στο ΆΚΑ. Νωρίτερα είχαμε επεισόδια και στη Λάρισα. Θα δούμε όλα ό,τι συνέβη σήμερα, ό,τι αναμένεται να δούμε και κατά την αυριανή ημέρα και στη Super League αλλά και στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Γενικότερα υπάρχει και πλούσιο ρεπορτάζ. Θα δούμε και πιθανές ενδεκάδες για ΠΑΟ και Ολυμπιακό, για Άρη και Αστέρας Τρίπολης. Θα δούμε τις αποστολές των ομάδων. Όλα εδώ στο post game στο Libero 107,4. Να ρίξω μια ματιά αρχικά στην αποστολή του Ολυμπιακού, η οποία είναι και η τελευταία είδηση που υπάρχει για τη σημερινή ημέρα. Αυτή του Δικεφάλου έχει ανακοινωθεί από νωρίς το μεσημέρι. Θα τη δούμε και αυτή φυσικά συνέχεια. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θα έχει στην αποστολή του 22 παίκτες. Αύριο θα κοπούν για να μείνουν οι 18 της 18ης. Οι 11 βασικοί δηλαδή και οι 7 που θα είναι στον πάγκο. Με Χουτεσιώτη, Γιαννιώτη και σαν τρεις τερματοφύλακες έχει πάρει στην 20η διάδα ο Πέντρο Μαρτίνς. Ελ Αμπντελαουί, Μεριά, Τσιμίκα, Κούτρι, Βούκοβιτ, Τωροσίδη και Σισέι αμυντική. Καμαρά, Μπουχαλάκη, Νάτχο, Φορτούνη, Φετφαζίδη, Χριστοδουλόπουλο, Γκυγέρμε, Τουρέ και Ποντέν σε η μέση. Και στην επίθεση οι επιλογές για τον Πέντρο Μαρτίνς θα είναι ο Γκερέρο, ο Χασάν και ο Μάνος. Πιθανώς ο Μάνος θα είναι αυτός που θα κοπεί από την 18η. Ο ΠΑΟΚ έχει γίνει γνωστό από το μεσημέρι νωρίς ότι θα ταξίδεψε. Μάλλον βρίσκεται ήδη στην Αθήνα χωρίς τον Άμρου Άρντα μετά από αυτή την σιωπηρή τιμωρία που το έχει βάλει ο Ρασβάν Λουτσέσκου για πειθαρχικό παράπτωμα. Εκτός αποστολής έμεινε και ο Μάρελ Καντουρί, ο οποίος δεν ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού του και δεν πήραν το ρίσκο για σπρώμα ώστε να τον διακινδυνεύσουν στο να πάθει κάτι χειρότερο ο Μαροκινός. Εκτός αποστολής έμεινε και ο Χατσερίδης. Θα έχουμε μετά το πρώτο διάλειμμα και την Ελένη Μπούντου, η οποία βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για να μας μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ, όλα τα τελευταία νέα του Δικεφάλου πριν από το πολύ μεγάλο παιχνίδι το αυριανό της 5ης αγωνιστικής της Super League στο Καραϊσκάκη. Να δούμε και την πιθανή ενδεκάδα, να δούμε και πώς πρόκειται να παραταχθούν οι Ερυθρόλευκοι στο αυριανό ντέρμπι. Φυσικά αύριο υπάρχει και το πολύ σπουδαίο παιχνίδι του Άρη με τον Αστέρα Τρίπολης στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κιτρινόμαυροι, οι οποίοι μετά την ήττα στα Γιάννενα για την περασμένη τέταρτη αγωνιστική του Super League μεσολάβησε βέβαια και το ισόπαλο 1-1 στο ντέρμπι της Τούμπας για την πρεμιέρα του Κυπέλου. Θα υποδεχθούν αύριο τον Αστέρα Τρίπολης σε ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο Αστέρας που έχει πάρει μπρος μετά τις δύο νίκες επί του Απόλλωνας Σμύρνης για πρωτάθλημα και κύπελο. Θα έρθει χωρίς τον Καλτσά βέβαια αύριο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θα δούμε και την αποστολή των Κιτρινόμαυρων με πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στον Μερτζή Μαυράη. Αλβανός αμυντικός, ο οποίος αγωνίστηκε στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ και έκανε τον ντεμπούτο του, δεν θα είναι αύριο στη διάθεση του Πάκο Ρέρα. Θα έχουμε και τον Νίκο Παπαδόπουλο συνέχεια της εκπομπής εδώ στο post game για να μας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα και των Κιτρινόμαυρων πριν από το αυριανό πολύ ενδιαφέρον επαναλαμβάνω παιχνίδι με τον Άρη να θέλει να επιστρέψει στις νίκες. Και θα δούμε και ό,τι άλλο συμβαίνει αυτή την ώρα. Επαναλαμβάνω σε εξέλιξη το μεγάλο ντέρμπι της Μαδρίτης, το οποίο καθυλώνει όλη την ποδοσφαιρική Ευρώπη. Στο 32ο λεπτό, Real Madrid's Atlético Madrid's πάντα στο 0-0, δεν υπάρχει σκορ. Ενώ στο Γεντή Κουλέ, η ΑΕΚ έχει καθαρίσει από νωρίς, 0-3 αυτή τη στιγμή, στο 88ο λεπτό, προηγείται επί του Όφη. Ο Κομεσίδης έχει απολυθεί από νωρίς. Η ΑΕΚ πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα περίμεναν πολύ φτάνει στη σημερινή νίκη
επί του όφη στο Ηράκλειο. Θα δούμε συνέχεια αναλυτικότερα τι συνέβη ακριβώς και σε εκείνο το παιχνίδι. Νωρίτερα, θυμίζω, είχαμε τη νίκη του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ με 2-1 επί του ΠΑΣ Γιάννινα. Μια νίκη που και αυτή σηκώνει, χρήζει μάλλον ανάλυση και είναι άξια προσοχής. Είναι η πέμπτη συνεχόμενη, είναι το 5 στα 5 από τους νεαρούς, το σύνολο νεαρών του Γιώργου Δόνη. Παναθηναϊκός που φυσικά με ό,τι προηγήθηκε το καλοκαίρι δεν θα προναγωνίζεται στο πρωτάθλημα φέτος και με αυτή τη σύνδεση νεαρών παικτών έχει ξεκινήσει με αυτό το εντυπωσιακό 5 στα 5. Έχει βέβαια το μείον 6, την ποινή του μείον 6 για την μία διαδότηση. Αλλά αν μη τι άλλο, αυτό το ξεκίνημα των νεαρών ποδοσφαιριστών του Γιώργου Δόνη είναι εντυπωσιακό. Νίκησαν σήμερα μάλιστα και σε ένα μάτς που βρέθηκαν να χάνουν με 1-0 στο ΆΚΑ από τον ΠΑΣ Γιάννινα. Κατάφεραν να βγάλουν χαρακτήρα, να κάνουν την ανατροπή και να πάρουν άλλη μία νίκη, άλλους 3 βαθμούς, να συνεχίσουν αυτή την τρελή πορεία τους στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Νωρίτερα στο μάτς που είχε ανοίξει την αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Super League, η ΑΕΛ είχε επικρατήσει με 1-0 του Πανετολικού στο Άλευση Αρίνα, και όπου είχαμε και κάποια επεισόδια έξω από το γήπεδο. Υπήρχε και χρήση χημικών από την αστυνομία μετά από ένταση με οπαδούς της ΑΕΛ. Τα δακρυγόνα, μάλιστα η μυρωδιά τους μάλλον, προκάλεσε και μικρή διακοπή στο παιχνίδι, καθώς υπήρξε πρόβλημα και εντός του αγωνιστικού χώρου. Πίσω διακόλυπο το παιχνίδι, νίκη για την ΑΕΛ. Πρώτη νίκη με τον Φέστα. 1-0 επί του Πανετολικού. Αύριο το μενού έχει επίσης ενδιαφέροντα παιχνίδια πέρα από αυτά τα δύο του ΠΑΟ και του Άρη, με Ολυμπιακό και Αστέρα Τρίπολης αντίστοιχα. Νωρίτερα στις 4 Απόλλων Σμύρνης Πανιόνιος στη Ριζούπολη, το μάτς που θα ανοίξει το πρόγραμμα της αυριανής ημέρας στη Super League. Στις 6:15 Λεβαδιακός Ατρόμητος. Στις 7 το μάτς του Άρη με τον Αστέρα Τρίπολης. Στις 8:30 το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Και στις 7 το βράδυ της Δευτέρας, μάλλον στις 7, θα πέσει η αυλαία της 5ης αγωνιστικής στη Λαμία, εκεί όπου η τοπική ομάδα θα υποδεχθεί την Ξάνθη. Τελευταίο λεπτό στο Γεντί Κουλέ διανύουμε αυτή την ώρα. Ο ΦΙΑΚ πάντα στο 0-3. Η Ένωση, η οποία μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, επανέρχεται στις νίκες. Παίρνει τους 3 βαθμούς και θα φτάσει τους 12. Θα ξεπεράσει προσωρινά τον ΠΑΟΚ που είναι στους 10. Λόγω του μείον 2, έτσι ο ΠΑΟΚ έχει το 4 στα 4. Ο Ολυμπιακός είναι στους 12, θα τον πιάσει η ΑΕΚ και περιμένει πλέον η Ένωση το αυριανό αποτέλεσμα του ντέρμπι για να δει. Στην κορυφή δεν θα παραμείνει σίγουρα, διότι είτε έρθει ισοπαλία θα την ξεπεράσει ο Ολυμπιακός, είτε σε περίπτωση ισοπαλού αποτελέσματος θα πάει στους 13 ο Ολυμπιακός, σε περίπτωση νίκης του Ολυμπιακού θα πάει στους 15, σε περίπτωση νίκης του ΠΑΟΚ θα την ξεπεράσει ξανά ο ΠΑΟΚ φτάνοντας στους 13. Πάντως είναι σημαντικό αυτό το διπλό σήμερα της ΑΕΚ, που επιστρέφει νίκης μετά από την ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Το 0-0 παραμένει πάντα στο Σαντιάγο Μπερναμπέου, με τον Ντιέγκο Κώστα να χάνει πριν από λίγο μεγάλη ευκαιρία τον Κουρτουά να βγάζει και αυτό το τετατέτ. Το σημειώνει να χτυπιέται στον πάγκο στο 38 εκεί, στο ντέρμπι της Μαδρίτης. Ρεάλ Ατλέτικο πάντα στο 0-0. Θα παρακολουθούμε φυσικά την εξέλιξη της μεγάλης αναμέτρησης του σπουδαίου ντέρμπι αυτού που καθυλώνει την ποδοσφαιρική Ευρώπη βράδυ Σαββάτου. Είπαμε, ήταν η μέρα ντέρμπι σήμερα γενικότερα. Είχαμε και Ρώμα Λάτσιο 3-1, Γιούβε Νάπολη 3-1, το Λίβερπουλ Λάτσιο στην Αγγλία 1-1. Είχαμε την ήττα της United, θα δούμε όλα στη συνέχεια. Τελικό αποτέλεσμα στο Ηράκλειο. Μόλις έχει λήξει το παιχνίδι, ο ΦΙΑΚ 0-3. Θα δούμε, είδαμε μάλλον και νωρίτερα, θα δούμε και συνέχεια συνοπτικά το πανόραμα της 5ης αγωνιστικής. Τι περιμένουμε να δούμε αύριο, πόσο έχει διαμορφωθεί ο βαθμολογικός πίνακας αυτή τη στιγμή. Να δώσουμε αποτελέσματα και σκορ μάλλον που στα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στο Βέλγιο έχουμε Μουσκρόν Μπέβερεν 0-2 στο 63, στο 67 Σαρλερουά Λόκερεν 1-0. Στη Γαλλία η Αντζέ στο 66 χάνει μάλλον 1-0 από την Κινγκάμ την έδρα της. Λιόν Αντ 1-1 στο 66, στο 68 Καέν Αρμιέν 1-0. Ρεν Μπορντό 0-0 στο 68 επίσης, Στρασμπούρ Ντιζόν 1-0 στο 68. Ρίο Αβε Μποαβίστα 2-0 στο 65 και Μποαβίστα παίζει με 10 παίκτες στην Πορτογαλία. Ενώ έχουμε στο ημίχρονο Ίντερ Κάλιαρι 1-0 στην Ιταλία και Club Brugge Cercle Brugge 2-0 στο Βέλγιο. Στην Πολωνία ημίχρονο Βίσλα Κρακοβίας Κόρονα Κέλτσε 0-0. Στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας Τενερίφη Κάντιθ 1-0. Αυτά τα παιχνίδια είναι στο ημίχρονο. Αναφέρουμε και μια είδηση η οποία έγινε γνωστή επίσης αργά το απόγευμα σήμερα και αφορά τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, ο οποίος μπασκετικός ΠΑΟΚ απέκτησε τον Όντα Παπαντονίου, τον 28χρονο Έλληνα γκάρντ, με μηνιαίο συμβόλαιο.
για τον επόμενο ένα μήνα η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Ουσιαστικά ο δικέφαλος με αυτόν τον τρόπο θέλει να καλύψει το κενό που αφήνει ο τραυματισμός του Phil Goss, κενό για το οποίο θα δημιουργούσε ίσως πρόβλημα όσον αφορά την... θα δημιουργούσε έλλειψη μάλλον στο ρόστερ στο ξεκίνημα του φετινού πρωταθλήματος και του κυπέλου, γενικότερα των επίσημων υποχρεώσεων στη νέα σεζόν για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Έτσι, υπήρξε απόφαση να αποκτηθεί ο Νόντας Παπαντονίου με μηνιαίο συμβόλαιο για ένα μήνα. Αρχικά, τώρα αν θα συνεχιστεί η συνεργασία δεν το γνωρίζουμε. Αν πείσει ο Παπαντονίου τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, τον Ηλία Παπαθεοδόρου, ίσως να υπάρχει επέκταση. Κάτι αντίστοιχο είχαμε δει και με τον Κατσίβελη, αν θυμάμαι σωστά, την περσινή σεζόν στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Μεταγραφή λοιπόν. Λίγες μέρες πριν ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις για την ομάδα μπάσκετ του Δικεφάλου, που έκλεισε τα φιλικά της με μια ήττα από την Κίμη χθες, προχθές και κερδίσει το Περιστέρι εκτός έδρας. Και την Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου, είναι η πρεμιέρα για την νέα σεζόν, το πρώτο επίσημο παιχνίδι, το οποίο είναι το ματς κυπέλλου με τον Πανιόνιο. Είχαμε χθες και τον αποκλεισμό του Άρη στο μπάσκετ από τον Basketball Champions League, την ομάδα που θα συνεχίσουν στο FIBA Europe Cup την ευρωπαϊκή τους πορεία για φέτος, μιας και η Νίζνη τους άφησε εκτός Champions League. Από εκεί και πέρα ο Άρης ετοιμάζεται και αυτός για τον θεσμό του κυπέλου, για το πρώτο παιχνίδι κόντρα στον Προμηθέα. Δύσκολο παιχνίδι για τους κιτρινόμαυρους, τους έβαλε δύσκολα η κλήρωση απέναντι στην ομάδα της Πάτρας. Θα δούμε και εκεί τι συμβαίνει, θα πάρουμε γεύση και από μπάσκετ στην πορεία της εκπομπής Post Game. Θα τα βλέπουμε όλα εδώ κάθε Σάββατο Κυριακή 10 με 1 εδώ στο Λίμπερο 107,4, με Post Game αλλά και Pre-Game σε Σάββατα όπως σήμερα, όπου το κυρίως μενού, το κυρίως πιάτο είναι αύριο Κυριακή. Έχει κάνει τραγικό λάθος ο Όμπλακ Ατλέτικο, αλλά το γλιτώνει, καθώς μετά από γύρισμα προς τα πίσω πήγαινε από μακρύνει, η μπάλα κόντραρε στον Ασένσιο που τον πίεσε, αλλά δεν κατέληξε τα δίχτυα, πέρασε out. Έχασε μεγάλη ευκαιρία λοιπόν η Ρεάλ για να προηγηθεί λίγο πριν το ημίχρονο στο μεγάλο ντέρμπι με την Ατλέτικο. Μένει όμως το 0-0 στο 43, πιέζουν τώρα οι γηπεδούχοι, οι μερέγγες. Αν και η Ατλέτικο νωρίτερα είχε περισσότερες καλές στιγμές, η κατοχή είναι στο 60-40 υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης, υπέρ των γηπεδούχων. Η Ρεάλ που σήμερα, πέρα από φυσικά τους λόγους γοήτρου στο πολύ μεγάλο ντέρμπι με την γειτόνισσα, με τη συμπολίτη Ατλέτικο, θέλει τη νίκη για να εκμεταλλευτεί και το τρίτο σερί στραβοπάτημα της Μπαρτσελόνα, η οποία μετά την ήττα της από τη Λεγανές μεσοβδόμαδα στην εμβόλυμη αγωνιστική, σήμερα αναδείχθηκε ισόπαλη με 1-1 με την Athletic Bilbao στο Camp Nou. Μάλιστα έχανε με 0-1 μέχρι το 85-86 λεπτό, αν θυμάμαι σωστά, όπου ήρθε η σοφάριση. Έσωσε λοιπόν το βαθμό της ισοπαλίας στο φινάλε, γλίτωσε από μια νέα ήττα, δεύτερη συνεχόμενη, ήταν πάντως η τρίτη συνεχόμενη γκέλα των Blaugrana. Ισοπαλία, τα τελευταία τρία αποτελέσματά τους στο ισπανικό πρωτάθλημα. Η Real θέλει σήμερα να το εκμεταλλευτεί και η Ατλέτικο φυσικά θέλει να το εκμεταλλευτεί για να μπουν σε ρόλο οδηγού σε αυτή την κούρσα του ισπανικού πρωταθλήματος. 45 λεπτό στο Μπερναμπέου, στο 0-0 πάντα. Και ενώ φτάσαμε στις 10.30, θα πάμε και εμείς στο πρώτο απαραίτητο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ενώ τώρα η Νόβα δείχνει και το συνολικό, το φωτεινό πίνακα στο Γεντί Κουλέ. Όφι ΑΕΚ 0-3 από το 31 με 10 παίκτες στο Όφι, με την αποβολή του Κομεσίδη με κόκκινη κάρτα. Η ΑΕΚ ήταν ήδη μπροστά στο σκορ με 0-1. Στη συνέχεια, σχεδόν αμέσως έκανε ένα λεπτό μετά το 0-2. Και κάπου εκεί τελείωσε και το μάτς με 10 παίκτες Όφι από πολύ νωρίς και με το σκορ στο 0-2. Ήρθε και το 0-3 στη συνέχεια και πήρε αυτό το διπλό, επέστρεψε στην ίδια Ένωση. Έχουμε μπει στο λεπτό των καθυστερήσεων στο Real Ατλέτικο, πάντα στο 0-0. Θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για απόψε. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Post Game. Αμέσως μετά την επιστροφή από το break θα έχουμε σύνδεση με την Ελένη Μπούντου, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα, για να μας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα πριν από το πολύ μεγάλο αυριανό ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Και στην πορεία θα έχουμε και Άρη, θα έχουμε και μπάσκετ, θα έχουμε ό,τι συμβαίνει στην αθλητική επικαιρότητα με όλη την αγωνιστική δράση, πάντα εδώ στο Post Game στο Λίμπερο. Πάμε στο break, Βασίλη, και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Post Game, πάντα στο Λίμπερο 107,4, με τον Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου και τον Γιώργο Παναγιωτήδη στο μικρόφωνο. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τη μία, όπως κάθε βράδυ Σαββάτου και Κυριακής, 10 με 1 εδώ στο Λίμπερο, το Post Game, για να βλέπουμε όλο το Post Game όλη τη αγωνιστική δράση, όλη τη αθλητική επικαιρότητα με ό,τι έχει συμβεί. Τώρα όμως, απόψε είναι λίγο πιο ιδιαίτερο το σημερινό Σαββατόβραδο, καθώς έχουμε να δούμε και το pre-game του αυριανού πολύ μεγάλου ντέρμπι
ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ μάλλον στο Καραϊσκάκη στις 8.30 αύριο το μεγάλο παιχνίδι. Και θα πάμε ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με την Ελένη Μπούντι που θα μας δώσει όλο το τελευταίο ρεπορτάζ από την Αθήνα. Καλησπέρα, Ελένη. Χαίρετε, παιδιά, καλησπέρα. Τι γίνεται, τι κάνεις? Από την βροχέρη έτσι, Αθήνα. Δεν πιστεύω να σε πήρε κανένας αέρας εκεί. Όχι, όχι. Θέλουμε να γυρίσεις σώα και αυλαβείς, έτσι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι συγκριτικά με τη Θεσσαλονίκη οι συνθήκες εδώ τουλάχιστον το τελευταίο δήμερο είναι πολύ χειρότερες. Δεν ξέρω αύριο ποια είναι η πρόβλεψη του καιρού καθόλου τη σέντρα του παιχνιδιού έτσι, κατά τη διάρκεια του ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ, αλλά τουλάχιστον αυτές τις δύο ημέρες που βρισκόμαστε εδώ είναι πολύ άσχημες οι καιρικές συνθήκες, με έντονη βροχόπτωση καθόλου τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Και νομίζω ότι αυτό είχε και αντίκτυπο κιόλας και στο πλάνο του ΠΑΟΚ, ο οποίος πέταξε με μία ώρα καθυστέρηση. Mm-hmm. Η πτήση του Δικεφάλου ήταν προγραμματισμένη για τις 6 και τελικώς αναχώρησαν λίγο μετά τις 7 από το αεροδρόμιο Μακεδονία, χωρίς περαιτέρω βεβαίως προβλήματα. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, είδαμε και αποστολή σήμερα έτσι, πάνω κάτω χωρίς, δεν θα το έλεγα εκπλήξεις, έτσι, ούτε του Ελκαντουρί, ούτε του Ουάρντα. Όχι, νομίζω ότι ήταν αναμενόμενη. Αφενός για τον Ουάρντα, ο Ράς Βανουτσέσκο το είχε ξεκαθαρίσει ότι ναι, μεν του δίνει συγχωροχάρτη, αλλά ένα συγχωροχάρτη μαστερίσκους, έτσι. Ότι μπαίνει κανονικά με την ομάδα, μπαίνει κανονικά σε ρυθμούς προπονήσεων, αλλά από εκεί και πέρα στην ουσία του ξεκαθάρισε ότι είναι η τελευταία ευκαιρία, έτσι βρισκόταν εκτός λόγω πειθαρχικού παραπτώματος και γι' αυτό κιόλας του είχε τονίσει ότι δεν θα τον υπολογίζει στα παιχνίδια με Άρη και Ολυμπιακό. Μπορεί οι δύο άνδρες να συζήτησαν, ο Αιγύπτιος να ζήτησε συγγνώμη, αλλά ο Λουτσέσκου δεν άλλαξε κάποιες από τις θέσεις του. Τον έχει εκτός από το παιχνίδι με τον Άρη και βεβαίως τον έχει και εκτός αποστολής από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Δεν άλλαξε κάτι. Χωρίς Ουάρντα ο ΠΑΟΚ βεβαίως στην Αθήνα. Χωρίς Χατσερίδη, χωρίς να βρίσκεται το όνομά του στο ιατρικό δελτίο. Νομίζω ότι ο Ουκρανός, η αλήθεια είναι ότι πληρώνει την πολύ κακή εμφάνιση στο παιχνίδι κυπέλου με τον Άρη. Ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο. Ναι. Βεβαίως θα μου πεις, υπάρχουν πολλά άλλα αυτοπεντικά, ο ίδιος έκανε λόγο για ζαλάδες. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει στην Αθήνα με Κρέσπο Βαρέλα και νομίζω ότι αυτό θα είναι το δίδυμο με το οποίο θα πορευτεί τουλάχιστον το επόμενο διάστημα. Ο Ουκρανός θέλει χρόνο, θέλει να βρει τα πατήματά του και βεβαίως θέλει να βρει και την ψυχολογία μετά το πολύ κακό πρώτο ημίχρονο το οποίο είχε απέναντι στον Άρη. Και βεβαίως χωρίς Ελκαντουρί δεν υπήρχε λόγος να ρισκάρει από τη στιγμή που υπάρχουν λύσεις στην συγκεκριμένη θέση του Μαροκινού. Υπάρχουν 4 ποδοσφαιριστές που μπορούν να καλύψουν το κενό του. Δεν έφτασε στο επιθυμητό επίπεδο επιθυμητής κατάστασης. Είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Τον κράτησε εκτός από τις προπονήσεις των τελευταίων 2 ημερών. Μπήκε σιγά σιγά, δοκίμασε. Ναι, μεν έβγαλε ένα κομμάτι της προπόνησης, αλλά προτιμήθηκε να μείνει στην Θεσσαλονίκη για να μην ρισκάρουν με την συμμετοχή του. Αυτά είναι τα τρία, έτσι, οι τρεις ποδοσφαιριστές που απουσιάζουν. Νομίζω ότι δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα σε καμία θέση. Να πούμε, ναι, ουσιαστικά, επειδή πολλοί θα αναρωτηθούν ότι δεν υπάρχει εναλλακτικό στόπερ και δικός αμυντικός, είναι ο Τόσκα ουσιαστικά για τη συγκεκριμένη θέση, έτσι. Ναι, τον Ακριβώς. Τον είδαμε και στο μάτς με τον Άρη να μπαίνει κανονικά στην θέση του κεντρικού αμυντικού. Ούτως ή άλλως είναι μια θέση την οποία την έχει παίξει ο Ρουμάνος και νομίζω ότι μπορεί να ανταποκριθεί αν και εφόσον οι συνθήκες αναγκάσουν τον Λουτσέσκου να φέρει τον Τόσκα στη συγκεκριμένη θέση. Είναι μια εναλλακτική λύση. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα περαιτέρω, ούτε τραυματισμού, ούτε άλλων απουσιών για τον Ράσβαν Λουτσέσκου, ο οποίος θεωρώ και εκτιμώ, Γιώργο, ότι θα κινηθεί με λογική, με φιλοσοφία ΑΕΚ, έτσι, mm-hmm. βάσει τουλάχιστον των όσων δοκίμασε στις τελευταίες προπονήσεις, γιατί ξέρω ότι θα με ρωτήσεις εκεί για την ενδεκάδα και για το ήταν η επόμενη ερώτησή μου, θα ήταν. Του Ρουμάνου για το αυριανό παιχνίδι. Κοίταξε, ομάδα που κερδίζει, λένε, δεν αλλάζει. Εφόσον του πήγε καλά του Λουτσέσκου το μάτς με την ΑΕΚ και η ενδεκάδα που κατέβασε, νομίζω ότι σε ένα τέτοιο πλάνο και σε μια τέτοια, σκέψη θα προσανατολιστεί ο Λουτσέσκου, έτσι, με τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη βεβαίως κάτω από τα δοκάρια, Κρέσπο Βαρέλα το δίδυμο στα στόπερ, Βιερίνη αριστερά, Μάτος δεξιά, στον χώρο του κέντρου Μαουρίσιο Κάνιας, μπροστά του Σοπέλκας.
Τώρα στις φτέρυγες είναι ένα ερωτηματικό, δεδομένου ότι ο Μπίσεσβαρ με τα καλά παιχνίδια που έχει κάνει και με το πρόσωπο που παρουσιάζει στα τελευταία παιχνίδια, θεωρώ ότι έχει το προβάδισμα για τα αριστερά. Με τον Λιμιό να φιγουράρει στα δεξιά, βέβαια πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχής και ο Ζαμπά, αλλά νομίζω ότι θα δούμε με φανέλα βασικού τον Έλληνα μεσοεπιθετικό και βεβαίως μπροστά τους τον Πρίγιοβιτς. Mm-hmm. Έτσι με συνταγή ΑΕΚ που βγήκε στον ΠΑΟΚ και βγήκε μάλιστα στο πρώτο ντέρμπι του πρωταθλήματος και δεν αποκλείεται να δούμε και την ίδια συνταγή, την ίδια ενδεκάδα, το ίδιο πλάνο και στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Mm-hmm. Και σε αυτό το πλάνο δεν ξέρω, Ελένη, μπορεί να είναι ναι. και σημαντική παράμετρος, μπορεί να μην έχει καμία σημασία, αλλά οφείλουμε να το παρατηρήσουμε. Είναι η ενδεκάδα αυτή, αν εξαιρέσουμε το δεξιάκρο μεσοεπιθετικά, που τη θέση του Κάμπους ουσιαστικά έχει πάρει ο Λιμιός, είναι η ενδεκάδα που έπαιξε στο τελικό και γενικότερα που στο φινάλε της περσινής σεζόν, αυτή που έβγαλε τα περισσότερα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν σε αυτά τα δύο μάτς συγκεκριμένα με άκρη Ολυμπιακό, ναι. Λουτσέσκου ποντάρει και σε αυτό, στο ότι δηλαδή οι παίκτες που έζησαν όσα έγιναν πέρσι έχουν ένα έξτρα κίνητρο ίσως, έτσι. Νομίζω ότι πολλά παίζουν ρόλο. Πέρα από αυτό το οποίο είπες εσύ, ότι ποντάρει στην ψυχολογία και στο γεγονός ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, αυτό το γκρουπ γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα και από τους συναποκτηθέντες τα όσα έγιναν πέρσι και το τι σημαίνουν αυτά τα παιχνίδια και με ΑΕΚ και με Ολυμπιακό, νομίζω ότι ποντάρει και στην ομοιογένεια έτσι που έχει αυτό το γκρουπ. Έχει δώσει ευκαιρίες, προσπάθησε γενικώς ο Λουτσέσκου να ενσωματώσει και τους νεαποκτηθέντες, να βάλει και τον Βέρμπλουμ, αλλά νομίζω ότι ακόμη δεν είναι απόλυτα πεπισμένος ο τεχνικός του ΠΑΟΚ ότι μπορεί σταδιακά να αλλάξει ή αν θέλεις να, οι ισορροπίες να διαταραχθούν σε τόσο σημαντικά παιχνίδια. Θεωρώ ότι θα προχωρήσει στην ενσωμάτωση συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών όπως είναι ο Βέρμπλουμ, όπως είναι ο Τόσκα, όπως είναι ο Ακπόμ, όπως είναι ο Καρέλης, σε άλλα παιχνίδια τα οποία δεν θα είναι έτσι τόσο σημαντικά και τόσο κρίσιμα για τον ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί ίσως και την Τετάρτη στο μάτς με τον Άρη που έδωσε χρόνο και φανέλα βασικού σε αρκετούς από αυτούς, σε όλους βασικά. Έπαιξαν όλοι να αποκτηθέντε στο μάτς Τετάρτης, όλες οι μεταγραφές του καλοκαιριού, αλλά μπήκαν και όλοι μαζί, ήταν και πιο ιδιαίτερο το μάτς. Σε νέα αλλαγές, έτσι, συγκριτικά με το παιχνίδι. Ναι. Με την ενδεκάδα, μάλλον που κατέβασε στο παιχνίδι με την Άκη, είχε 9 αλλαγές. Ναι. Ήταν λογικό. Και έδειξαν ότι θέλουν χρόνο. Το είπε και ο ίδιος άλλωστε μετά στην συνέντευξη τύπου, ότι ήρθαν αργά οι περισσότεροι, θέλουν χρόνο να ενσωματωθούν, να μπουν στον ρυθμό των υπολείπων. Είναι λογικό γιατί και ήρθαν αργά οι περισσότεροι και δεν έχουν μάθει και το στυλ του παιχνιδιού των συμπαικτών τους. Και γενικώς αυτό το σύνολο το οποίο είδαμε, αν θέλει, την Τετάρτη απέναντι στον Άρη, δεν έχει δουλέψει μαζί έτσι, δεν έχει περάσει χρόνο, αρκετό χρόνο μαζί. Οπότε ήταν λογικό να έχει μια τέτοια εικόνα ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Ναι. Κατά τα άλλα, καλό το κλίμα το είδα στην ομάδα. Δεν ξέρω, χθες αν είδες το βίντεο της προπόνησης, το χθεσινό, φοβερά γκολ του Καρέλη και εκεί το στιγμιότυπο του Κάνιας με το Ρέι. Έτσι δείχνει ότι υπάρχει καλό κλίμα. Είναι με καλή ψυχολογία η ομάδα. Νομίζω ότι είναι με καλό κλίμα και γιατί να μην είναι με καλό κλίμα. Σωστά, ναι. Δεδομένου ότι περνάει και έχει περάσει έτσι μια πρώτη σειρά αγώνων, έτσι ενός πολύ απαιτητικού διαστήματος για τον ΠΑΟΚ. Με θετικό πρόσημο θα έλεγα εγώ, γιατί ξεκινώντας από το μάτς με την Τσέλσι, έτσι πέρασε πολύ ανέμακτα για τον ΠΑΟΚ. Η Τσέλσι, η οποία είναι το φαβορί του ομίλου, η Τσέλσι είναι το φαβορί της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να περιμένει πολλά από το συγκεκριμένο παιχνίδι, είναι η αλήθεια, άρα το διαχειρίστηκε με σκεπτικό να έχει τις λιγότερες δυνατές απώλειες στο μάτς με την ΑΕΚ. Ναι, βεβαίως ήρθε η ήττα από την Τσέλσι, αλλά ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι κέρδισε το πρώτο στοίχημα της διαχείρισης του παιχνιδιού με την ΑΕΚ και βεβαίως το εξαργύρωσε και την Κυριακή, έτσι. Με το τρίποντο και με το πρώτο ντέρμπι το οποίο πήρε μέσα στη σεζόν. Από εκεί και πέρα μιλάμε για ένα παιχνίδι ομίλων απέναντι από τον Άρη, το διαχειρίστηκε, έδωσε χρόνο σε ποδοσφαιριστές που δεν έχουν φανεί ιδιαίτερα, που δεν έχουν αγωνιστεί, που δεν έχουν χρόνο συμμετοχής. Έχει δρόμο ακόμη το κύπελλο, ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή σε κλίμακα προτεραιότητας του Λουτσέσκου, νομίζω ότι το κύπελλο είναι αρκετά πίσω στο μυαλό του. Βρισκόμαστε ακόμη στη διαδικασία των ομίλων, έχει δρόμο και θα δούμε και γενικώς πολύ μεγάλο rotation στα παιχνίδια του κυπέλου. Άρα, εφόσον από τη στιγμή που υπήρχε ένα ακόμη παιχνίδι, ένα ακόμη ντέρμπι μπροστά με τον Ολυμπιακό, έπρεπε να κάνει την απαραίτητη διαχείριση ο Λουτσέσκου και μέχρι στιγμής φάνηκε ότι το πρόσημο τουλάχιστον είναι θετικό, έτσι, βάσει αποτελεσμάτων. Και ακολουθεί και το πολύ καθοριστικό μάτς με την Πάτε, έτσι. Οπότε το να είχε επιβαρύνει αυτές τις δύο εβδομάδες ποδοσφαιριστές του με δύο μάτς την εβδομάδα κάποιους παίκτες,
Δηλαδή με την Πάτε μπορεί να δούμε βασικό σύνολο, όποιο και είναι το αποτέλεσμα το αυριανό με τον Ολυμπιακό, διότι εκεί ο ΠΑΟΚ παίζει τον όμιλο ίσως. Αν δεν πάρει αποτέλεσμα, πλέον μπαίνει σε μεγάλες περιπέτειες. Δηλαδή, αν και μιλάμε για δεύτερη αγωνιστική, μπορείς να το χαρακτηρίσεις ως έναν έτσι πρώιμο τελικό απέναντι στην Πάτε. Ναι, διότι αν, γίνει, διότι αν χάσει ναι. ο ΠΑΟΚ και η Μπάτε πάει στους 6 και ο ΠΑΟΚ μείνει στους 0, μετά σε 4 μάτς. Ξεφεύγει η Μπάτε ακριβώς. Οπότε ναι. για τον ΠΑΟΚ είναι πολύ σημαντικό το ερχόμενο παιχνίδι της Πέμπτης. Άρα αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι από την προηγούμενη Τετάρτη στο μάτι με τον Άρη έπρεπε να ξεκουράσει και Βιερίνη έπρεπε να ξεκουράσει και Μαωρίσιο έπρεπε να ξεκουράσει. Και νομίζω ότι αν του το επέτρεπε το παιχνίδι θα ξεκούραζε και Πρίγιοβιτς, θα ξεκούραζε και Μάτος. Αλλά θέλησε να το χτυπήσει έστω και στο τέλος. Ναι. Γενικώς ο ΠΑΟΚ έχει μπει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, σε μια πολύ απαιτητική περίοδο που θα πρέπει να διαχειριστεί τρεις διοργανώσεις και να δείξει, αν θες, να αποδείξει αυτό το βάθος που υπάρχει ή δεν υπάρχει ενδεχομένως στο ρόστερ του, έτσι. Βάθος σίγουρα υπάρχει και αυτό εντάξει, το λέει και το ρόστερ και βέβαια θα μου πεις τα ονόματα δεν παίζουν μπάλα, αυτό πρέπει να το δούμε και στην πράξη, στη θεωρία καλό να το λέμε, αλλά νομίζω είναι και θέμα χρόνου, έτσι, για κάποιους παίκτες που ήρθαν και αργά να βρουν ρυθμό και σιγά σιγά να αποδειχθεί και στην πράξη ότι ο ΠΑΟΚ έχει βάθος και μπορεί να πάρει λύση και από τον πάγκο. Μπορεί σε πρώτη φάση να μην το είδαμε αυτό στο μάτς της περασμένης Τετάρτης. Για μένα έπαιξε μεγάλο ρόλο το ότι μπήκαν και όλοι μαζί ξαφνικά σε μια εντεκάδα που δεν είχε καμία ομοιογένεια. Δεν είχαν προλάβει να δουλέψουν όλοι αυτοί μαζί μεταξύ τους σε μια κοινή εντεκάδα να ξαναπαίξουν, ούτε στην προετοιμασία ούτε σε κάποιο φιλικό. Οπότε αυτό ίσως έπαιξε ρόλο και στην πορεία ίσως να δούμε καλύτερα πράγματα και από τις λεγόμενες ρεζέρβες. Και νομίζω χαρακτηριστικό παράδειγμα πάνω σε αυτό το οποίο λες εσύ είναι η περίπτωση Καρέλη, έτσι. Ναι. Που σαφώς ο Λουτσέσκου δείχνει στην παρούσα φάση να τον εκτιμάει ή αν θέλεις να τον ξεχωρίζει έναντι του ΑΚΠΟΜ. Αλλά και αυτός αντιλαμβάνεται ότι ο Καρέλης, επειδή αποκτήθηκε ακριβώς την τελευταία στιγμή, θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο προκειμένου και να καταλάβει το πώς λειτουργεί η ομάδα του. Γιατί στο παιχνίδι με τον Άρη, ο Καρέλης έμοιαζε ξένο σώμα, αν θέλεις, έτσι συγκριτικά με την υπόλοιπη ομάδα. Ήταν πολύ αποκομμένος. Θέλει χρόνο. Το επισήμανε και ο Λουτσέσκου στις δηλώσεις του. Δεν έχει ακόμη αντιληφθεί, δεν έχει μπει, αν θέλει, στη φιλοσοφία της ομάδας. Οπότε, ναι, μεν στα όσα δείχνει στην προπόνηση, στα χαρακτηριστικά του Καρέλη, που είναι ένας πιο συμμετοχικός φορ, είναι αυτά τα οποία καλύπτουν τον Λουτσέσκου και αρέσουν στον Λουτσέσκου, αλλά από εκεί και πέρα για να τα δει και να κουμπώνουμε το υπόλοιπο σύνολο, θέλει χρόνο, έτσι. Θέλει χρόνο και παιχνίδια. Ναι, έτσι ακριβώς. Κάτι τελευταίο υπάρχει από το ασπρόμενο στρατόπεδο γενικότερα? Έτσι, όχι, νομίζω ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία, έτσι, αν θέλεις, του ντέρμπι. Έχουν και οι δύο ομάδες ολοκληρώσει την προετοιμασία τους. Έχουν βγει οι αποστολές. Νομίζω ότι πάνω κάτω κάνουμε προσέγγιση των πλάνων και του Πέδρο Μάρτινς αλλά και του Λουτσέσκου. Και νομίζω ότι πολλά περισσότερα θα μπορέσουμε να πούμε αύριο από τον Γιώργο Καραϊσκάκης. Με τον Γιώργο Σαββίδη βεβαίως να ηγείται της αποστολής του δικεφάλου. Ξεκαθάρισε ότι θα είναι στο γήπεδο. Ποτέ σου δεν θα παίζεις μόνος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο γιος του μεγαλομετόχου, ο οποίος βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη το τελευταίο διάστημα. Έχει δώσει το παρόν σε όλα τα παιχνίδια και όπως τουλάχιστον ξεκαθάρισε, θα είναι και στο αυριανό παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι εκείνο το οποίο σηκώνει, αν θέλεις, έτσι μια πρώτη συζήτηση, ελπίζω αύριο τέτοια ώρα να μην συζητάμε πάλι, είναι η αλλαγή του διαιτητή, Γιώργο. Έτσι. Ναι. Η ξαφνική αλλαγή λόγω τραυματισμού. Τραυματισμού, λες εσύ. Αυτή είναι η επίσημη δικαιολογία. Ναι. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Σωστά, ναι. Ναι, δεν μπορείς να ξέρεις. Άρα το βάζω τώρα ως μια υποσημείωση, ως ένα αστερίσκο στην κουβέντα μας. Ελπίζω ότι αύριο δεν θα μας απασχολήσει με το τέλος του παιχνιδιού. Και εγώ αυτή την αίσθηση έχω, διότι και μόνο που είδαμε και στο μάτι της Τούμπας, στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, τον Κεστράνιους, που εντάξει, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος διαιτητής top επίπεδο και μόνο που έρχεται από το εξωτερικό, νομίζω αλλάζει όλη η προσέγγιση και ο τρόπος αντιμετώπισης και από τις ομάδες και από τον κόσμο. Δεν υπάρχει αυτή η καχυποψία, αν θέλεις. Νομίζω ότι το πιο βασικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι κατευθείαν εξαλείφθη κάθε μορφή υπόνοιας, έτσι, το οποίο μπορεί να δημιουργείται αντίστοιχα από έναν Έλληνα ρέφερι που ορίζεται σε τέτοια παιχνίδια. Έτσι, δεν βλέπεις με κάποια προκατάληψη, με κάποια προδιάθεση στο παιχνίδι, ούτε αντιμετωπίζεις έτσι τον διαιτητή. Γιατί μέχρι στιγμής τουλάχιστον ο ορισμός των ξένων διαιτητών έχει αποδειχθεί ότι... Σε αντίθεση με τον ορισμό των Ελλήνων σε άλλα μάτς, έτσι, στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος που έχουμε δει και τι δεν έχουμε δει. Πώς ξεκίνησε το πρωτάθλημα, ακριβώς. Και νομίζω ότι και ο κόσμος έχει ταχθεί υπέρ αυτής της λογικής, έτσι, και υπέρ αυτής της φιλοσοφίας.
Ναι, όταν βλέπουμε αποφάσεις όπως αυτές στη Νέα Σμύρνη και στο ματς του ΠΑΟΚ και στο ματς του Ολυμπιακού, όταν βλέπουμε αποφάσεις όπως αυτή στην Τρίπολη, πώς ο κόσμος να μην θέλει να βλέπει ξένους διαιτητές, έτσι. Να δούμε. Ελπίζω αύριο να μην έχουμε την εξαίρεση ναι. στον κανόνα. Όντως, ναι, να μην προκαλέσει αρνητικές εντυπώσεις και ο ξένος διαιτητής. Γιατί πολύ το συζητάμε. Ελπίζω ότι αύριο θα επιβεβαιωθεί αυτό τουλάχιστον το οποίο έχουμε δει και στα προηγούμενα παιχνίδια και θέλει έτσι τους ξένους διαιτητές να τα καταφέρουν, τουλάχιστον να φέρουν με επιτυχία εις πέρα στο τέρος του. Να μην ασχοληθούμε καθόλου με αυτούς μετά το παιχνίδι, να μιλάμε μόνο για ποδόσφαιρο και ό,τι συνέβη στις τέσσερις γραμμές. Το γήπεδο θα είναι γεμάτο πάντως, Ελένη, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή, από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του Ολυμπιακού για το μάτς με τον ΠΑΟΚ, είδαμε έτσι φωτογραφίες με ουρές. Νομίζω ότι και εκείνοι το περιμένουν το συγκεκριμένο παιχνίδι με τη δική τους ανυπομονησία, έτσι. Πιστεύω ότι θα είναι κατάμεστο, δεν ξέρω. Sold out ακόμη δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις. Διάβαζα ένα δημοσίευμα νωρίτερα ότι άλλα 1000 εισιτήρια θα διατεθούν αύριο στα εκδοτήρια. Αυτά έχουν μείνει. Αλλά σίγουρα υπάρχει ένας ξεσηκωμός, έτσι. Είναι ένα ντέρμπι όπως και να το κάνουμε, που σίγουρα κρίνει πολλά στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, έτσι. Έτσι, και όχι μόνο για το γόητρο, αλλά και βαθμολογικά και για τη συνέχεια θα έχει μεγάλη σημασία και για τους δύο, έτσι, το αυρινό αποτέλεσμα θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι μετά από αυτά τα οποία έχει πει ο Λουτσέσκου, τουλάχιστον απέναντι στον Ολυμπιακό και στον πρώην προπονητή του, αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αυριανή αναμέτρηση. Γιατί ας μην ξεχνάμε όλοι τι έγινε πέρσι και πώς ξεκίνησε μάλλον αυτή η σειρά των γεγονότων. Έτσι, από το μάτι με τον Ολυμπιακό, το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ στο γήπεδο της Τούμπας. Έτσι. Ωραία, Λένη, να σου ευχηθούμε καλό βράδυ, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο. Να σου ευχηθούμε αύριο καλή δύναμη, καλό κουράγιο, να πάνε όλα καλά. Να είστε καλά. Θα τα πούμε και αύριο. Έτσι. Καλό σου βράδυ, Ελένη. Γεια σου. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από την Ελένη Μπούντου από την Αθήνα για όλα τα τελευταία νέα, όλο το ρεπορτάζ πριν από την αυριανή μάχη εντός εισαγωγικών του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης εδώ στο Post Game. Ενώ μόλις διαβάζω ότι έχει πάθει ρήξη προς του χιαστού ο Λόπεζ σε μια πολύ αρνητική είδηση για τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Όφη που τελείωσε πριν από λίγο. Ρήξη προς του χιαστού, μάλλον. Φαίνεται ότι θα τον ξαναδούμε στα τέλη της σεζόν και αν προλάβει τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Αρνητική είδηση σίγουρα για κάθε παίκτη, έτσι. Τέτοιοι σοβαροί τραυματισμοί είναι απευκταίοι για κάθε ποδοσφαιριστή και απώλεια φυσικά για τους κιτρινόμαυρους. Στο 55ο λεπτό του Σαντιάγο Μπερναμπέου, Real Madrid, Ατλέτικο Μαδρίτης πάντα στο 0-0. Δεν υπάρχει σκορ στο ντέρμπι της Μαδρίτης. Με καλές στιγμές βέβαια και από τις δύο ομάδες. Ένα μάτς με πολύ καλό ρυθμό στο Μπερναμπέου. Λείπει μόνο τον γκολ μέχρι στιγμής με τον Κουρτουά και τον Όμπλακ να κρατούν το 0 στις δύο εστίες. Και ενώ εμείς πλησιάζουμε προς τις 11, είδαμε όλα τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ πριν από το μεγάλο ντέρμπι, εκεί όπου στο Γιώργος Καρασκιάκης θα βρίσκεται και ο Γιώργος Σαββίδης, ο γιος του Ιβάν Σαββίδη και μέλος του ΔΣ της ΠΑΕΠΑΟΚ, θα βρεθεί στο Γιώργος Καραϊσκάκη για να παρακολουθήσει από κοντά το αυριανό μεγάλο ντέρμπι. Θα είναι εκεί στο πλευρό της αποστολής του Δικεφάλου, στο γεμάτο Γιώργος Καραϊσκάκη, με τους φίλους του Ολυμπιακού από τις πρώτες ημέρες να εξαφανίζουν τα εισιτήρια. Άλλα 1000 έχουν μείνει διαθέσιμα και θα είναι αύριο στα εκδοτήρια. Θα τα εξαντλήσουν όπως φαίνεται και αυτά οι φίλοι του Ολυμπιακού. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, υπάρχει μεγάλη διάθεση για να βρεθούν αύριο οι κερκίδες του Καραϊσκάκη για το ντέρμπι και οι φίλοι του Ολυμπιακού να οθήσουν την ομάδα τους σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, έτσι και για τις δύο ομάδες. Ακολουθεί και Ευρωπαϊκή Εβδομάδα με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει εκτός έδρας στη Μίλαν, τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει στη Λευκορωσία για να παίξει με την Πάτερ Μπορίσοφ ένα μάτς με το χαρακτήρα τελικού στην δεύτερη αγωνιστική μόλις του 12ου ομίλου. Έτσι όπως ξεκίνησε, έτσι όπως έγινε η πρεμιέρα στον Όμιλο, ο ΠΑΟΚ θέλει αποτέλεσμα και σε εκείνο το μάτς. Ακολουθεί λοιπόν πρόγραμμα δύσκολο και για τους δύο. Και φυσικά το αυριανό μάτς έχει τεράστια σημασία και για λόγους γοήτρου, αλλά και το βαθμολογικό κίνητρο είναι πολύ μεγάλο, διότι για τον ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, μία ήττα
θα τον αφήσει με 5 βαθμούς πίσω από τους Ερυθρόλευκους. Να αντιθέσει μια νίκη ο Δικέφαλος αύριο, ένα διπλό με στο Καρεσκάκι, θα προσπεράσει τον Ολυμπιακό και θα πατήσει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Και το ισόπαλο αποτέλεσμα, βέβαια, δεν νομίζω ότι θα είναι και άσχημο για την ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου, αν κρατήσει σε απόσταση 2 βαθμών τον Ολυμπιακό. Εντάξει, φυσικά όλα αυτά είναι προβλέψεις, είναι εκτιμήσεις πριν από το παιχνίδι. Αύριο στις 8.30 η σέντρα του μεγάλου αγώνα. Φυσικά μετάδοση εδώ από το Λίμπερο 107,4 και το pre-game της σπουδαίας αναμέτρησης. Εδώ στο Λίμπερο θα ακούσετε όλα. Θα ακούσετε ζωντανή μετάδοση και του αγώνα του Άρη με τον Αστέρα Τρίπολης από το Κλεάνθης Βικελίδης. Στις 7 θα ξεκινήσει εκείνο το παιχνίδι. Πέφτουν μαζί αύριο τα δύο παιχνίδια των ομάδων της πόλης. Εδώ στο Λίμπερο θα ακούσετε και τα πάντα. Pre-game και από τα δύο μάτς. Post-game θα είμαστε εδώ μαζί μετά τις 10.30 και μετά τη λήξη του αγώνα στο Καραϊσκάκι για να δούμε όλο το post-game και για το Άρη Αστέρα Τρίπολης και για το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, με δηλώσεις των πρωταγωνιστών, των προπονητών, με όλα τα σχόλια από τους ρεπόρτερ των ομάδων, όλη την ανάλυση των δύο αγώνων, ό,τι συνέβη στο αυριανό post-game. Όλα αυτά σήμερα κάνουμε ουσιαστικά το pre-game των δύο μεγάλων αναμετρήσεων και σιγά σιγά θα πάμε και στο δεύτερο μας διάλειμμα, Βασιλή, ενώ συνεχίζει να χάνει ευκαιρίες η Ρεάλ τώρα, που δείχνει να πιέζει την Ατλέτικο στον Περναμπέο. Στο 58, πάντα 0-0. Ρεάλ Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης. Βασίλη, θα πάμε στο δεύτερο break. Θα επιστρέψουμε με το ρεπορτάζ του Άρη, με τα τελευταία νέα από το κυτρινό μαύρο στρατόπεδο. Να δούμε και την αποστολή χωρίς τον Μαυράη, να δούμε και την αποστολή του Αστέρα και ό,τι άλλο υπάρχει πριν από το αυριανό ματς ο Κλεάνθης Βικελίδης. Πάμε στο break, Βασίλη, και επιστρέφουμε εδώ στο Λίμπερο και στο post game. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο post game, 8 λεπτάκια μετά τις 11. Παρέα θα πάμε μέχρι και τη μία με Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου και Γιώργο Παναγιώτη πίσω από το μικρόφωνο. Real Madrid, Ατλέτικο Μαδρίτη, πάντα στο 0-0 στο 67ο λεπτό στο Σαντιάγο Μπερναμπέου. Και εμείς θα πάμε τώρα να δούμε όλα τα τελευταία νέα του Άρη. Θα καλησπέρισω τον Νίκο Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Νίκο, τι κάνεις? Γεια σου, Γιώργο. Όλα καλά. Τι γίνεται? Σε πετυχαίνουμε. Φήμες λένε ότι εν ώρα φαγητού σε πετύχαμε ή κάνω λάθος? Ναι, σε μια εξαιρετική χασαποταβέρνα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Α, μάλιστα. Εδώ προσπέρια, ναι. Μάλιστα, ωραία. Θα σε διακόψουμε λίγο από το φαγητό να μας πεις τι γίνεται στον Άρη πριν το παιχνίδι, να μας δώσεις και πιθανή δεκάδα αν έχεις. Και θα μπορέσεις να συνεχίσεις, ναι, με την ησυχία σου μετά. Α, όχι, εντάξει, το 90 λεπτό το βγάλαμε. Εντάξει. Α, ωραία. Καθυστερήσεις παίζουμε. Ωραία. Εντάξει, κοίτα, ένα δύσκολο παιχνίδι για τον Άρη. Νομίζω το πιο δύσκολο παιχνίδι πρωταθλήματος που θα κληθεί να δώσει μέχρι στιγμής. Απέναντι σε έναν εκ των δύο βασικών ανταγωνιστών του για τις θέσεις της Ευρώπης. Ο άλλος είναι ο Ατρόμητος. Ένας Αστέρας Τρίπολης που βγήκε από ένα δύσκολο κύκλο αγώνων και μόλις την περασμένη αγωνιστική πήρε την πρώτη του νίκη πριν από Απόλλωνα Σμύρνης. Θυμίζω, η ομάδα του Σάβα Παντελίδη είχε αντιμετωπίσει κατά σειρά τους ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό, χωρίς να πάρει κάποιο βαθμό σε αυτά τα παιχνίδια. Και με φάσεις που συζητήθηκαν και στα τρία ματς. Ορίστε. Και με φάσεις που συζητήθηκαν πολύ και στα τρία παιχνίδια. Ναι, είναι και αυτό μια πραγματικότητα. Και είναι ένα σημαντικό παιχνίδι, νομίζω, από βαθμολογικής απόψης και για τις δύο ομάδες και κυρίως για τον Αστέρα. Διότι αν δεις τη βαθμολογία, ο Άρης, εφόσον κερδίσει αύριο τον Αστέρα Τρίπολης, θα ξεφύγει στους 9 βαθμούς. Τον αφήνει πολύ και πίσω, και θα τον αφήσει από νωρίς πολύ πίσω όσον αφορά τη διεκδίκηση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Ναι, όντως είναι σημαντικό πολύ το παιχνίδι και βαθμολογικά, αλλά και αν θέλεις για το ποια ομάδα ίσως πάρει τον αέρα της άλλης, εφόσον θα είναι ανταγωνιστές λογικά και στη διάρκεια της σεζόν. Είναι, νομίζω, παίζει το ρόλο του και αυτό, έτσι. Αν ο Άρης κερδίσει αύριο, σίγουρα παίρνει και άλλο ψυχολογικό αβαντάζ για τη συνέχεια. Νομίζω έχει και καλή ψυχολογία ο Άρης, η οποία έφτιαξε έτσι, μετά την ήττα από τον Πάστα Γιάννενα και τον τρόπο που ήρθε έτσι, που ίσως χάλασε λίγο αυτόν τον ενθουσιασμό με τον οποίο είχε ξεκινήσει ο Άρης. Το αποτέλεσμα και η εμφάνιση κυρίως στην Τούμπα και το ότι στάθηκε τόσο καλά, ίσως έφτιαξε λίγο το κλίμα, έτσι, δεν ξέρω εσύ που τα παρακολουθείς και πιο στενά. Κοίτα, ο Άρης μετά τα Γιάννα κλείθηκε να διαχειριστεί μια νέα κατάσταση, γιατί δεν είχε γνωρίσει ήττα ούτε στα φιλικά του στα επίσημα παιχνίδια μέχρι το μας του σημάδων. Κυρίως όμως είχε να διαχειριστεί την κακή εικόνα που παρουσίασε. Το θετικό είναι ότι μέσα σε λίγες μέρες κατάφερε και έβγαλε αντίδραση και έδειξε τα ανακλαστικά σε ένα ματς όπως είναι αυτό με τον ΠΑΟΚ, ένα ντέρμπι, άσχετα που δεν κρινόταν κάτι, σε ένα ματς που κάλλιστα βάζει και τις εικόνες του παιχνιδιού, θα μπορούσε να πάρει και την νίκη. Δεν είναι ότι έπεσε πολύ ψυχολογία της ομάδας μετά από το ματς με τον Μπάζ Γιάννενα, εντάξει, σίγουρα υπήρχε ένας προβληματισμός,
Αλλά πλέον ο Άρης πηγαίνει με καλύτερη ψυχολογία στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Πηγαίνει με απουσίες, πηγαίνει με νέα πρόσωπα και με κάποια ερωτηματικά στην εντεκάδα του, με έναν Ερέρα ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα νομίζω, χωρίς να έχει δείξει κάτι, είναι αλήθεια στις προπονήσεις, χθες και σήμερα, ότι θα διατηρήσει αυτό το 4-3-3 που είδαμε στην Τούμπα. Όχι μόνο επειδή η ομάδα παρουσίασε ένα καλύτερο πρόσωπο με αυτό, αλλά επειδή έχει απέναντί του μια ομάδα που παίζει με 4-2-3-1, οι προπονητές πολλές φορές λένε ότι το 4-3-3 κουμπώνει σε αυτό το σύστημα, στο αντιπάλου, και δίνει ένα πλεονέκτημα στην ομάδα που το παίζει. Υπάρχουν τώρα βέβαια κάποια ερωτηματικά. Το ένα σβήστηκε εισαγωγικά, γιατί ο Μαύραη είναι εκτός αποστολής λόγω μιας γαστρεντερίδας που τον ταλαιπωρεί από χθες, γιατί υπήρχε ένα δίλημα Μαύραη-Δελιζήση για τον Ερέρα, για τον παρτενέρ του Βέλεθ. Ο Δελιζήση επιστρέψει στην εντεκάδα δίπλα στον Ισπανό. Ο Τζανακάκη θα επιστρέψει αυτό σε δεξιά άκρο της άμυνας. Ο Κουέστα θα είναι στο τέρμα. Υπάρχει ένα ερωτηματικό στο αριστερό άκρο της αμυντικής γραμμής ανάμεσα σε Κολάζο και Μενέντεθ. Νομίζω ότι για μένα πιο συνετή επιλογή θα ήταν αυτή του Κολάσο, γιατί αυτή τη στιγμή και οι δύο είναι, νομίζω είναι οι δύο παίκτες του Άρη που ακόμα δεν έχουν προσαρμοστεί πλήρως. Ναι. Πλά ο Κολάσο νομίζω ότι μπορεί να είναι και πιο συνετής ανασταλτικά σε σχέση με τον Μενέντεθ, που τα πήγε βέβαια αρκετά καλά στην Τούμπα. Και νομίζω ότι είναι και πιο ποιοτικός παίκτης ο Κολάσο, τουλάχιστον αυτό έχει δείξει μέχρι στιγμής. Κοίτα, δεν είναι η φυσική του θέση. Ναι, είναι σίγουρα και αυτό παίζει ρόλο βέβαια. Θα δούμε ποιον από τους δύο θα επιλέξει. Τώρα όσον αφορά τα half, εφόσον με πάει ο Ερέρα θηλίζει το 4-3-3, ο Σιώπης είναι σίγουρος μπροστά τα στόπερ. Ο Ματίγια θα είναι ο ένας εσωτερικός μέσος, κατά πάσα πιθανότητα ο Μπάσα θα είναι ο άλλος, εφόσον δεν διατηρήσει τον Κολάσο σε συγκεκριμένη θέση ο Ερέρα. Ο Αλβανός μέσος, ο οποίος είναι πιθανό να επιστρέψει στην εντεκάδα. Και στην επίθεση το κοινό του Γκάμα θα το καλύψει την Κοινή, που ήταν στον πάγκο στο Ματιστούμπα την περασμένη Τετάρτη, αγωνιζόμενος στο ένα άκρο, ο Γκαρσία στο άλλο και ο Γιουνές στην κορυφή της επίθεσης. Αν ο Ερέρα πάει στο 4-3-3, που εγώ το θεωρώ και ως το πιο πιθανό σενάριο. Αν τώρα πάμε σε ένα 4-2-3-1, που έχει λιγότερες πιθανότητες, αλλά πάντα υπάρχει στο τραπέζι, πάλι θα υπάρχει το ερωτηματικό στο αριστερό άκρο της άμυνας με Μενέντεθ και Κολάσο. Ένα δεύτερο ερωτηματικό στα χαφ, ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Σιώπη, Μπάσα ή Ματίγια. Και αν θα παίξει ο Νασλίδης ή ο Μαρτίνες στην τριάδα πίσω από τον Γιουνές. Τριάδα που θα δούμε τον Ματέο και τον Τικίνη, και θα παίξει μια θέση ανάμεσα σε Νασλίδη και Νικολάς Μαρτίνες, ο οποίος θυμίζω έχει μείνει εκτός αποστολής από το παιχνίδι της Τούμπας. Απέναντι σε ένα Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος ένα θετικό που έχει για τον Άρη είναι ότι πρόκειται για μια ομάδα που δεν κλείνεται πίσω, δεν έχει τέτοια διάθεση, προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο με την μπάλα κάτω. Σπάνια θα δεις την ομάδα του Παντελίδη να πηγαίνει στη λύση των μακρινών μεταβιβάσεων και να βγάλει πέστη στην πλάτη. Το είδαμε και σε Τούμπα και σε Καρασκάκη αυτό. Πήγαινε να το παίξει στα ίσια και τα δύο τα παιχνίδια. Και στο Καρασκάκη είχε βάλει και τον κόλ με τον Τόνσο, νομίζω, που το έβαλε μέσα από οργανωμένο ποδόσφαιρο, προσπαθώντας να παίξει, όχι να καταστρέψει. Δεν είναι τέτοια ομάδα ο Αστέρας Τρίπολης. Αυτό βοηθάει τον Άρη, γιατί σίγουρα θα βρει περισσότερους χώρους από ό,τι βρήκε με τον Πας, για παράδειγμα, με τον Λεβαδιακό. Αλλά την άλλη, σημαίνει ότι πρέπει να δώσει και μεγαλύτερη προσοχή στο δικό του μισό του γηπέδου. Γιατί ο Αστέρας Τρίπολης είναι μια ομάδα με ποιοτικούς μεσοπιθετικούς. Έχει τον Τόνος, έχει τον Μανιά, έχει τον Φερνάντες, έχει τον Τζιλιανίδη. Έχει ένα πολύ καλό δίδυμο στα χαφ, τον Ιγκλέσιας και τον Μουνάφο. Είναι γενικότερα μια ποιοτική ομάδα. Φρεσκαρισμένη αρκετά, θα έλεγα, γιατί ο Παντελίδης άφησε αρκετούς παίχτες εκτός στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Απόλλωνα Σμύρνης, 6-7 βασικούς του περίπου. Και έχοντας στο μυαλό του φυσικά το παιχνίδι του αυριανό με τον Άρη. Και έρχεται και με καλή ψυχολογία μετά από αυτές τις δύο νίκες, έτσι. Για πρωτάθλημα και κύπελλο επί του Απόλλωνα. Σίγουρα το χρειαζότανε. Το χρειαζόταν και γνωρίζει ότι αυτό που λέγαμε και πριν, Γιώργο, ότι αν χάσει αύριο θα μείνει 9 βαθμούς πίσω από τον Άρη. Και για τον Άρη και το αυριανό παιχνίδι, νομίζω, αλλά και αυτό με τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη σε 7 μέρες από τώρα, είναι ιδιαίτερα σημαντικά, διότι μετά από τη διακοπή του πρωταθλήματος ακολουθεί αυτή η τριάδα αγώνων με ΠΑΟΚ στο Βικελίδη, ΑΕΚ στο ΆΚΑ και Ολυμπιακό στο Βικελίδη. Δηλαδή τρία πολύ δύσκολα και απαιτητικά ντέρμπι, και στα οποία ο Άρης είναι περισσότερες πιθανότητες να έχει βαθμολογικές απώλειες, γι' αυτό και θέλει να πάει έχοντας την καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή σε αυτήν την τριάδα αγώνων.
Και σίγουρα είναι και ένα καλό τεστ για να μετρηθεί έτσι εντός εισαγωγικών ο Άρης αύριο στο ότι ποιος θα είναι ο ξεκάθαρος στόχος του έτσι σε ένα μάτς το οποίο όπως είπες και εσύ είναι δυνατό τεστ και χαρακτήρα της ομάδας. Κοίτα, νομίζω ότι το χαρακτήρα της ομάδας τον έδειξε την Τετάρτη. Και αυτό έχει να κάνει με αυτό που έλεγα πριν. Ότι... άλλου ενδιαφέροντος, αν θέλεις, το παιχνίδι, άλλες συνθήκες. Τώρα νομίζω είναι πιο σημαντικό το αυριανό. Έτσι, πέρα από το γόητρο που έχει υπάρξει ένα πάω κάρι. Είναι σίγουρα πιο σημαντικό γιατί κρίνονται τρεις βαθμοί που είναι πολύτιμοι πάντα στην κούρεσα του πρωταθλήματος. Και μιλάμε για ένα μάτς το οποίο είναι στην κατηγορία για μένα των αρκετά επικίνδυνων, όταν ειδικά τα δίνει στην έδρα σου απέναντι σε ομάδες τύπου Αστέρα Τρίπολης. Γιατί δεν χωρούν απόλυτα. Ναι, αυτό ακριβώς. Άρα νομίζω ότι χρειάζεται την προσοχή όλων και τον περιορισμό των λαθών. Άρα εντάξει, έχει ακόμα στοιχεία στο παιχνίδι του που χρήζουν βελτίωσης. Αυτή η βελτίωση θα έρθει μόνο μέσα από τους αγώνες και μέσα από την συνοχή και την ομοιογένεια που πρέπει να αποκτήσει η ομάδα. Το αρνητικό για τον Ερέρα βέβαια σε αυτή την περίπτωση είναι ότι συνεχώς μπαίνουν νέα πρόσωπα που πηγαίνουν πίσω την όλη διαδικασία. Συν το δεδομένο ότι ο προπονητής του Άρη, τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ, με το να μην δοκιμάζει κάποια σταθερή εντεκάδα μέσα στην εβδομάδα, νομίζω ότι αυτό πηγαίνει πίσω στο κομμάτι της ογένειας. Αυτό το κάνει για δικούς του λόγους βέβαια. Έχει μια διαφορετική οπτική στο συγκεκριμένο ζήτημα ο Αρέρα, γιατί θέλει να τους έχει όλους σε εγρήγορση. Αλλά φαίνεται ότι παιχνίδι με παιχνίδι, αργά αλλά σταθερά, ο Άρης βρίσκει τα πατήματά του. Και αφομοιώνουν περισσότερο, θα έλεγα, ποδοσφαιριστές αυτό το στυλ ποδοσφαίρου που θέλει να παίξει ο Ερέρα και σε αυτό θα βασιστεί και αύριο κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Τώρα τους φίλους του Άρη να αναφέρω ότι και αύριο θα είναι κανονικά ανοιχτή μπουτίκ για την διάθεση των εισιτηρίων, όπως εισιτήρια θα υπάρχουν και στα εκδοτηρία του γηπέδου. Τώρα μακάρι να επικρατούν και καλές σχετικά τελικές συνθήκες, γιατί μας έχουν τρομοκρατήσει μια με τον Ζορμπά, μια με τον Ξενοφών. Ναι, όντως. Δεν νομίζω πάντως να έχουμε μέχρι πρόβλημα. Μέχρι στιγμής εδώ καλά είμαστε εμείς. Σε σχέση με όχι, ναι, είμαστε αρκετά καλά και δεν νομίζω να μας πιάσει κιόλας. Εντάξει, Ξυπελοπόρος ο κάτω είναι πολύ άσχημη η κατάσταση, αλλά όντως. Εμάς, δόξα τω Θεώ, δεν μας έχει επηρεάσει. Οπότε πιστεύω έτσι με δεδομένο ότι ο καιρός δεν θα χαλάσει ραγδαία, γύρω στους 15.000 κόσμου μπορεί να έχει αύριο το Κλέανθης Βικελίδης, έτσι. Κοίτα, η κίνηση στα εισιτήρια στις αρχές της εβδομάδας που τέθηκαν στη διάθεση του κόσμου δεν ήταν σίγουρα ίδια που παρατηρήθηκε πριν το παιχνίδι με το Λεβαδιακό, που ήταν και το πρώτο στο Βικελίδης. Υπήρχε ένας ενθουσιασμός μετά από τις δύο πρώτες νίκες ομάδας στο πρωτάθλημα. Υπήρξε έτσι μια άνοδος, σημειώθηκε μια άνοδος μετά από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι κοντά στις 15 θα έχει. Ναι. Στο αυριανό παιχνίδι. Τώρα κάποιος μπορεί να τους βάλει ο καιρός σε δεύτερες σκέψεις. Είναι και στην ΕΡΤ το παιχνίδι, εντάξει. Είναι πιθανό, είναι και στην ΕΡΤ. Νομίζω ότι μια δεκαπεντάρα θα την έχει. Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Αυτά σε γενικές γραμμές όσον αφορά την ομάδα. Ωραία, Νίκο. Τα υπόλοιπα αύριο φυσικά θα σε ακούσουμε στη μετάδοση, έτσι. Εδώ στο Λίμπερο και από νωρίς με το pre-game, ό,τι υπάρχει. Καλή σου συνέχεια, καλό σου βράδυ. Πηγαίνεις για το γλυκό τώρα από ό,τι έχω αντιληφθεί, εφόσον είσαι καθυστερήσει. Πάει και το γλυκό. Τότε μια σόδα, τότε να χωνέψεις. Καλό σου βράδυ, Νίκο. Καλή ξεκούραση. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν και από τον Νίκο Παπαδόπουλο για όλα τα τελευταία νέα πριν την αυριανή αναμέτρηση του Άρη με τον Αστέρα Τρίπολης για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Θυμίζω στις 7 το παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Μετάδοση εδώ από το Λίμπερο 107,4 από τον Νίκο Παπαδόπουλο με το pre-game, με ό,τι υπάρχει στο παιχνίδι. Μετάδοση τηλεοπτική από την ΕΡΤ που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα των κυτρινόμαυρων. Φυσικά όλο το post-game της αναμέτρησης εδώ στο Λίμπερο 107,4 και στην εκπομπή post-game. Θα είμαστε μαζί μετά τη λήξη του Derby Ολυμπιακός ΠΑΟΚ για να δούμε και το post-game και του match του Άρη με τον Αστέρα Τρίπολης. Να ακούσουμε και τα σχόλια και τις αναλύσεις και το ρεπορτάζ, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, ό,τι έχει συμβεί και στα δύο παιχνίδια φυσικά των ομάδων της Θεσσαλονίκης αύριο εδώ από το Λίμπερο 107,4. Να ρίξουμε μια ματιά στις αποστολές των δύο ομάδων. Για τον Άρη είπαμε το μοναδικό ουσιαστικά πρόβλημα της τελευταίας στιγμής και όλα που προέκυψε είναι αυτό του Μαύραη, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής λόγω μιας γαστρεντερίτιδας που αντιμετώπισε, ο Αλβανός κεντρικός αμυντικός, ο οποίος έκανε τον ντεμπούτο του στο ματς κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την περασμένη Τετάρτη. Έθετε και υποψηφιότητα ακόμη και για να ξεκινήσει τη βασική ενδεκάδα αύριο. Τελικά αυτό το πρόβλημα της γαστρεντερίτιδας τον αφήνει εκτός αποστολής, εκτός 18
και όπως όλα δείχνουν τη θέση του στο κέντρο της άμυνας θα πάρει ο Δελιζής, θα επιστρέψει. Από εκεί και πέρα, οι 18 που έχει επιλέξει ο Πάκο Ερέρα είναι ο Κουέστα και ο Αναγνωστόπουλος, οι δύο τερματοφύλακες. Ο Ισπανός θα είναι κάτω από τον goal post. Δεν αλλάζει η θέση του στην εστία των κυτρινομαύρων. Ματέο Γκαρσία, Κολάσο, Βέλε, Σουγκοσόουζα, Τιγκινί, Μπάσα, Μενέντες, Γιουνές, Ματίγια, Δελιζίσης, Νασλίδης, Σιώπης, Τζανακάκης, Παυλίδης και Κωνσταντινίδη συμπληρώνουν την αποστολή του Άρη. Στον αντίποδα, ο Αστέρας Τρίπολης, συγγνώμη, έχει ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη με δύο απουσίες, αυτές τον Καλτσά και Σάλας. Και στην αποστολή που έχει επιλέξει ο Σάββας Παντελίδης αποτελείται από τους Αθανασιάδη, Παπαδόπουλο, Τριανταφυλόπουλο, Πασαλίδη, Κυριακόπουλο, Μαρτίνες, Κότσιρα, Βλάχο, Μπελόκ, Βαλιέντε, Μουνάφο, Ιγκλέσιας, Τόνσο, Τσιλιανίδη, Φερνάντες, Μπαστιανό, Μανιά και Δουβίκα. Αυτή είναι η αποστολή του Αστέρα Τρίπολης. Μια αρκετά ποιοτική ομάδα που είχε την ατυχία, αν θέλετε, να παίξει στις τρεις πρώτες αγωνιστικές κόντρα σε ΠΑΟΚ στην Τούμπα, κόντρα σε ΑΕΚ στην Τρίπολη και στο Καραϊσκάκι να ιτηθεί καθυστερήσεις από τον Ολυμπιακό. Ενώ και στα δύο προηγούμενα μάτς στην Τούμπα ιτήθηκε με ένα πέναλτι του Πρίγιοβιτς που είχε συζητηθεί πολύ. Στην Τρίπολη από την ΑΕΚ ιτήθηκε με ένα πέναλτι που κέρδισε ο Μάνταλος, ο οποίος συζητήθηκε ακόμη περισσότερο. Στο Καραϊσκάκι κόπηκαν δύο offside που έβγαιναν στην ατέτη παίκτη του Αστέρα. Δέχτηκε τον γκολ από τον Άτχο καθυστερήσει και έχασε ενώ κρατούσε το βαθμό της οπαλίας. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα του Σάββα Παντελίδη έχει ποιότητα, έχει πολύ καλά στοιχεία. Το έχει δείξει αυτό και στα παιχνίδια του ξεκινήματος και το δείχνει άλλωστε και το ρόστερ που διαθέτει, οι ποδοσφαιριστές που έχει στη σύνθεσή της. Έχει πάρει τα πάνω της. Τα τελευταία δύο παιχνίδια έπαιξε απανωτά με τον Απόλλωνα Σμύρνης για πρωτάθλημα και κύπελο. Τα κέρδισε και τα δύο και άρχισε να φτιάχνει λίγο την ψυχολογία της. Και θα έρθει αύριο με αξιώσει το Κλάνς Βικελίδης για να διεκδικήσει θετικό αποτέλεσμα. Είναι ένα crash test, ένα πολύ δυνατό test για τον Άρη με μια ομάδα με την οποία, όπως είπε και ο Νίκος Παδόπουλος νωρίτερα, λογικά οι κυτρινομαύροι θα ανταγωνιστούν όσον αφορά τις θέσεις της Ευρώπης. Είναι λοιπόν έτσι ένα πρώτο καλό δείγμα για να δούμε στο πιο δύσκολο παιχνίδι του Άρη στο εφετινό πρωτάθλημα. Στην έδρα του, ο Κλέανδης Βικελίδης, με μοναδικό στόχο για την ομάδα του Πάκο Ερέρα, τη νίκη και τους τρεις βαθμούς. Διαβάζω εντολή του Δημήτρη Μελισσαλίδη για να ανανεωθεί το συμβόλαιο του Λόπεζ, ο οποίος είπαμε νωρίτερα ότι πέσει σοβαρό τραυματισμό στο ματσάκ με τον Όφη. Φόβοι πρώτης εκτιμήσεις μάλλον κάνουν λόγο για ρήξη πρόσωπου χιαστού. Φόβοι στον άνθρωπο της ΑΕΚ πως ο Πορτογάλος θα χάσει ίσως και το υπόλοιπο της σεζόν. Σοβαρή ζημιά. Έχει δώσει ο Μελισσανίδης λοιπόν εντολή για να ανανεωθεί το συμβόλαιο, το οποίο λήγει το καλοκαίρι κανονικά. Δεν είχε πάρθει ακόμη οριστική απόφαση. Και όπως φαίνεται η ΑΕΚ θα το ανανεώσει το συμβόλαιο για να το στηρίξει αυτό το τραυματισμό. Ενώ στο 84ο λεπτό στο Σαντιάγο Μπερναμπέου, το ντέρμπι της Μαδρίτης, Ρεάλ Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης, πάντα στο 0-0 πλησιάζει στο φινάλε. Ένα μάτς με πολλές φάσεις, πάνω κάτω, καλός ρυθμός, αλλά δεν έχει γκολ μέχρι στιγμής. Πάει για την ισοπαλία όπως φαίνεται. Και καμία από τις δύο ομάδες της Μαδρίτης δεν δείχνει ότι θα εκμεταλλευτεί την γκέλα, την τρίτη σερή γκέλα της Μπαρτσελόνα που έμεινε στο 1-1 με την Ατλέτικ Μπιλμπάο, ίσως το βαθμό μάλιστα στο φινάλε, ισοφαρίζοντας. Θα δούμε αναλυτικά ό,τι συνέβη στο διεθνή χώρο σήμερα και ό,τι είναι να συμβεί αύριο στη συνέχεια μετά τις 12. Σιγά σιγά πλησιάζουμε στις 11.30. Θα δούμε συνέχεια και το υπόλοιπο ρεπορτάζ, ό,τι άλλο συμβαίνει στην αθλητική επικαιρότητα, η οποία είναι αρκετά πλούσια και σήμερα για άλλο ένα Σαββατοκύριακο με γεμάτη αγωνιστική δράση, με πολλά μεγάλα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με το ντέρμπι αύριο, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός να δεσπόζει σαφώς. Σήμερα είχαμε ντέρμπι στην Ευρώπη. Το τελευταίο που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι αυτό της Μαδρίτης. Παναλαμβάνω στο 85-0-0 χωρίς σκορ. Η Ρεάλ είναι αυτή που πιέζει τώρα. Έχει την κυκλοφορία της μπάλας. Η Ατλέτικο αμήνεται. Αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερη ομάδα του Τσόλο Σιμεώνε. Ένα σουτ του κρος κοντράρι. Δεν μπορούν εύκολα να βρουν διαδρόμους οι μερέγγες. Και όπως φαίνεται πάει για 0-0 εκεί το ματς. Το παρακολουθούμε. Σας ενημερώνουμε φυσικά άμεσα για την εξέλιξή του. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά σε ένα ακόμη break εδώ στο post game. Θα επιστρέψουμε για το τελικό αποτέλεσμα του Derby Real Atletico και ό,τι άλλο συμβαίνει. Να δούμε και ό,τι άλλο υπάρχει στο ρεπορτάζ της ημέρας. Να δούμε και ό,τι συνέβη στο διεθνή χώρο. Όλη την αγωνιστική δράση εδώ στο post game. Μένετε συντονισμένοι στο Libero 107,4. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο post game. Ακούτε πάντα Libero 107,4. Και ενώ έχει λήξει πριν από λίγα δευτερόλεπτα το ντέρμπι της Μαδρίτης, Real Atletico 0-0, ισόπαλο χωρίς τέρματα, λευκή ισοπαλία
στη Μαδρίτη. Κερδισμένη η Μπαρτσελόνα, θα έλεγα, παρά την τρίτη σε ριγγέλα. Είδε αυτό το αποτέλεσμα που την βολεύει. Σαφώς δεν ήξερε καμία από τις δύο ομάδες της Μαδρίτης. Θα δούμε αναλυτικά συνέχεια και όλα τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία και γενικότερα ό,τι συνέβη σήμερα στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Θα πάμε όμως τώρα σε ένα συνάδελφο από την Αθήνα, τον Τάσο Λαζαρίδη, για να δούμε και την πιθανή ενδεκάδα του Ολυμπιακού και όλα τα τελευταία νέα και από τους Ερυθρόλευκους πριν από το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Να σχολιάσουμε και τα σημερινά αποτελέσματα, την εύκολη νίκη της ΑΕΚ επί του Όφη στο Ηράκλειο, την νίκη με ανατροπή του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΣ Γιάννενα στο ΆΚΑ και αυτό το 5-5 της ομάδας του Γιώργου Δόνη. Καλησπέρα Τάσο. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λιμπέρο εδώ από την ευρωχερή Αθήνα. Τι γίνεται με τον καιρό εκεί? Μιλήσαμε και με την Ελένη Τιμπούντου νωρίτερα που βρίσκεται και αυτή εκεί για το αυριανό ντέρμπι. Εμείς εδώ είμαστε μια χαρά πάντως προς το παρόν. Σχετικά, εμείς εδώ, έτσι. Γιώργο, εμείς εδώ Γιώργο χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζορμπά, αυτού του μεσογειακού κυκλώνα που κάνει αισθητή την παρουσία του σε ολόκληρο το Βαλκανοπέδιο της Αττικής. Και αναμένεται το βράδυ να είναι δύσκολο, αλλά εμείς βρισκόμαστε σπίτι και είμαστε εντάξει, είμαστε ήσυχοι. Ωραία. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από τα του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Να μας δώσεις ό,τι περισσότερο ακούσαμε νωρίτερα την Ελένη Μπούντ για ό,τι υπάρχει. Τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, την αποστολή, την πιθανή ενδεκάδα. Θα είναι και ο Γιώργος Σαββίδης. Από πλευράς Ολυμπιακού, τι προκύπτει από το ρεπορτάζ? Είδαμε στην αποστολή θα είναι και ο Γιάγια Τουρέ. Πιθανή ενδεκάδα αν έχουμε. Για πρώτη φορά λοιπόν ο Γιάγια Τουρέ μετά την επιστροφή του στο ελληνικό πρωτάθλημα θα βρίσκεται στο ντέρμπι, αυτό το μεγάλο ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός ανακοινώθηκε η αποστολή του λίγο πριν τις 9 από τον Πορτογάλο προπονητή. Το εντάχυπος βρίσκονται 23 ποδοσφαιριστές, είναι οι Χουτεσιώτης, Γιαννιώτης και Σά, οι τερματοφυλακές, η αμυντική Εντελαουή, Μεριά, Τσιμίκας, Κούτρης, Βούκοβιτς, Τωροσίδης και Σισε. Τους μέσους να αποτελούνται από τους Καμαρά, Μπουχαλάκη, Νάτχο, Φορτούνη, Θετβατζή, Λάζαρο, Γιγέρμε, Τουρέ και Ποντένσε. Και έχει επιλέξει τρεις επιθετικούς, τον Γκέρο, τον Χασάν και τον Δημήτρη Μάνο, ο οποίος σκόραρε και στο παιχνίδι του Κυπέλλου με τον Λεβαδιακό. Ο Τουρέ, πάντως, ο οποίος έπαιξε το μάτι Κυπέλλου με τον Λεβαδιακό, δεν ήταν καλό στάσο, έτσι. Πολύ βαρύς. Να προσέξουμε. Ναι, ήταν βαρύς, απλά να προσέξουμε πως ο Γιάγια Τουρέ αγωνίστηκε ως δεκάρι. Δηλαδή φαίνεται εδώ πως ο Πορτογάλος θα ποντάρει κυρίως στην ποιότητα που διαθέτει ο Τουρέ για να δημιουργήσει τις φάσεις που θέλει για την ομάδα του. Να προσεγγίσουμε μια πιθανή ενδεκάδα και να δούμε πως στον αγώνα Κυπέλλου με το Λεβεδιακό ξεκουράστηκαν οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι, οι οποίοι θα βρεθούν την Κυριακή απέναντι στον ΠΑΟΚ. Να πούμε πως κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Γιαννιώτης, ο οποίος διατηρεί την αιστεία του σχεδόν σε καλά θετικά στοιχεία, έχει δεχθεί ένα γκολ σε 4 αγώνες. Ναι. Στα άκρα της άμυνας θα βρίσκονται Λαμπελαουή και Τσιμίκας. Δέχθηκε κι άλλο ένα στον Πανιόνιο, το οποίο ακυρώθηκε βέβαια, Τάσο. Βέβαια, να το πούμε, ναι, όλες το έχουμε δει όλοι. Λάθος ευθύνη του βοηθού Σπυρόπουλου, ο οποίος και θα βρίσκεται για αρκετό καιρό σπίτι του. Έχετε και χειμώνας. Στα άκρα της άμυνας, όπως λέγαμε, Λαντελοή και Τσιμίκας, στο κέντρο της άμυνας Μεριά και Βούκοβιτς, και στα αμυντικά χαφ θα είναι ο Καμαρά, ο μόνος σίγουρος, και τελευταία στιγμή θα κριθεί από τον Πορτογάλο Πέρδο Ματρίνς αν ο Μπουχαλάκης ή ο Γκιγέρμε θα πλαισιώσουν τον αμυντικό χαφ από τη Γουινέα. Πιθανό να βρίσκεται τον Μπουχαλάκης, απλά τελευταία στιγμή θα εκτιμήσει την κατάσταση του Γκιγέρμε, ο οποίος αγωνίστηκε στον αγώνα Κυπέλλου με τον Λεβεδιακό και έδειξε πως είναι έτοιμος και θα φανεί τελευταία στιγμή. Από εκεί και πέρα η τριάδα που θα είναι πίσω από τον επιθετικό Γκερέρο θα αποτελείται από τους Χριστοδουλόπουλο, ο Ντένσε και Φορτούνη. Μάλιστα. Νομίζω είναι και το δυνατό σημείο εκεί του φετινού Ολυμπιακού, έτσι. Ο Φορτούνης ο πολύ ανεβασμένος, ο Ντένσε έχει ξεχωρίσει από τα μεταγραφικά αποκτήματα. Εκεί ποντάρει ο Πορτογάλος, στην καλή αγωνιστική κατάσταση του Φορτούνη, ενώ πιστεύει ότι ο Ποντένσε, ο οποίος να πούμε εδώ Γιώργο πως έχει κληθεί στην προεπιλογή της Εθνικής Πορτογαλίας του Φερνάντο Σάντος για τα παιχνίδια της 11 Οκτωβρίου με την Πολωνία, αλλά και αυτό με το εθνικό αγώνα με τη Σκωτία, ποντάρει κυρίως και στον Ποντένσε με τον Χριστόβο, οι οποίοι μπορούν να κάνουν ζημιά στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, αν θες να συμπληρώσω έτσι για την αγωνιστική κατάσταση του Ολυμπιακού, ο Μαρτίνς ανησυχεί κυρίως για την αμυντική λειτουργία της ομάδας παρά για την επιθετική. Να πούμε πως στα δύο τελευταία παιχνίδια, κυρίως αυτό με την Μπέτις και με τον Πανιόνιο, δέχτηκε πολλές επιθέσεις η ομάδα του. Είδαμε μια άμυνα η οποία δεν ήταν σταθερή
και έχει δώσει στις τελευταίες προπονήσεις οδηγίες κυρίως για το πώς θα μπορεί να κλείσουν οι ποδοσφαιριστές τους τον Πίγκοβιτς, τον Μπέλκα, τον Μπίσεσβαρ αλλά και τον Μάτος με τον Βιερίνια, οι οποίοι αποτελούν επιθετικά μπακ από τη φύση τους. Ναι, βέβαια, και αυτό είναι ένα από τα δυνατά σημεία του ΠΑΟΚ. Πάντως ο Πέτρο Μαρτίνς στις δηλώσεις του, το οποίο, για τον οποίο είναι και το πρώτο ντέρμπι ως προπονητής του Ολυμπιακού, αυτό έτσι, το αυριανό. Ως πλεονέκτημα του ΠΑΟΚ χαρακτήρισε περισσότερο την ομοιογένεια που έχει, έτσι, το ότι έχει διατηρήσει τον κορμό της από πέρσι. Και αυτό το οποίο σίγουρα, δεν έχει ο Ολυμπιακός φέτος. Σίγουρα ο Ολυμπιακός αποτελεί μια καινούργια ομάδα με πολλά νέα πρόσωπα που έχουν ποιότητα, αλλά αφέλει τον απαιτούμενο χρόνο για να δέσει. Ο ΠΑΟΚ έχει δείξει άλλωστε και με τον ντέρμπι με την ΑΕΚ την προηγούμενη Κυριακή, πως έχει την ποιότητα να απειλήσει οποιαδήποτε στιγμή του παιχνιδιού, ακόμα και αν δεν βρίσκεται στα καλύτερα του χρονικά σημεία μέσα σε ένα παιχνίδι. Γι' αυτό και εφήσεσε την προσοχή στους προσθεστές του να προσέξουν ιδιαίτερα την θετική λειτουργία του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θα είναι και γεμάτο το Καραϊσκάκι, έτσι. Είδαμε σήμερα άλλα 1000 εισιτήρια έχουν μείνει, αν δεν κάνω λάθος. Τόσο. Ελάχιστα εισιτήρια αναμένεται sold out, παρά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που επικρατούν εδώ στην Αττική. Άλλωστε να πούμε και τα διαρκή του Ολυμπιακού είναι πολύ ψηλά και φέτος. Αγγίζουν περίπου 20.000. Ναι, αγγίζουν. Οπότε τα 10.000 εισιτήρια θα κάνουν θέα σίγουρα και αύριο λίγο πριν την έναρξη. Αναμένεται να καυτό Καραϊσκάκης. Ευελπιστούν οι φίλοι του Ολυμπιακού να δουν έναν καλό Ολυμπιακό που να μπορεί να κάμψει την μαχητικότητα που δείχνει ο ΠΑΟΚ στα εκτός έδρας παιχνίδια, έτσι. Δεν ξέρω, Τάσο, τώρα βέβαια καλό είναι να μην στεκόμαστε σε αυτά, αλλά με όσα έγιναν πέρσι, όσα είδαμε πέρσι στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σίγουρα φαντάζομαι ότι και ναι, μεν και από την πλευρά του ΠΑΟΚ υπάρχει αυτό στο μυαλό, έτσι, ίσως στο πίσω μέρος του μυαλού του, ίσως και στο μπροστά του Λουτσέσκου που βλέπουμε τις δηλώσεις του, έτσι. Δεν ξεχνάει να αναφερθεί στα όσα έγιναν πέρσι και τονίζει συνεχώς ότι θα το λέει, γιατί ήταν γεγονότα που έκριναν ένα πρωτάθλημα. Πλευράς Ολυμπιακού δεν ξέρω, μετά από εκείνο την τελευταία συνάντηση των δύο ομάδων στην Τούμπα που δεν έγινε παιχνίδι με τον τρόπο που όλοι θυμόμαστε. Δεν ξέρω αν θέλω να δώσουν κάποιες απαντήσεις, αν το έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Αυτό βέβαια δεν είναι ο ίδιος προπονητής, έτσι έχουν αλλάξει πολλά από τότε και στο ρόστερ. Αυτό που παρατηρείται στον Ολυμπιακό είναι πως διατηρούν τους τόνους χαμηλούς. Έρχεται και ο γιος του μεγαλομετόχου του ΠΑΟΚ, θέλουν να κρατήσουν έτσι μια ήπια επικοινωνιακή στάση για να μην δυναμητήσουν το κλίμα, γιατί αυτοί έχουν να χάσουν. Οι Ολυμπιακοί, διότι γίνεται το παιχνίδι στην έδρα τους, θέλουν να παρουσιάσουν ένα κόσμιο πρόσωπο, γι' αυτό και δεν θέλουν να μπουν σε μια λογική εξαγωνιστικών αντιπαραθέσεων. Mm-hmm. Θα λέγαμε όμως πως η διαιτησία, η οποία και θα είναι ευρωπαϊκή, ίσως θα αποφορτώσει το όλο κλίμα που επικρατεί ανάμεσα στις δύο ομάδες και μετά όσο έγιναν πέρσι, γιατί είδαμε χαρακτηριστικά στην Τούμπα, στο παιχνίδι ΠΑΟΚ ΑΕΚ, πως ο Φιλανδός Γκεστράνιους αφόπλησε τους πάντες. Όχι κυρίως με τη διαιτησία του, αλλά επειδή ήταν ξένος. Να μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας. Είναι αυτή η καχυποψία που υπάρχει για τους Challengers. Και πώς να μην υπάρχει τάση τώρα, ας μην κρυβόμαστε. Έτσι. Βλέπουμε και φέτος πώς έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Βλέπουμε αποφάσεις όπως αυτήν πιο πρόσφατη τη Δευτέρα στη Νέα Σμύρνη με το ξεκάθαρο offside. Μάλλον ξεκάθαρη φάση που δεν υπήρχε offside και δόθηκε offside λανθασμένα στον goal του Πανιωνίου που θα μπορούσε να γίνει το 1-0 στο 63 να έχουμε άλλο αποτέλεσμα. Όταν ξεκινάει έτσι και το φετινό πρωτάθλημα, μετά όσα έχουν προηγηθεί και όσα έχουν προηγηθεί και τα γενικότερα τα τελευταία χρόνια, πώς να μην υπάρχει και καχυποψία στο φιλάθλο κοινό, έτσι. Συμφωνώ με όσα λες, και ο ΠΑΟΚ από την αρχή της σεζόν το έχει υποστεί αυτό. Έχει και πολλά λάθη. Και στο Ηράκλειο με τον Όφη, το πέναλτι που δεν δίνεται στις αρχές του. Και στη Νέα Σμύρνη. Και στη Νέα Σμύρνη. Απλά το οξύμορο έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο αρχιδιετής της ΚΕΔ, ο Βίτορ Περέιρα, έκανε λόγο για καλύτερη διαιτησία αυτή τη σεζόν. Μάλιστα άφησε τον πήγη στο 90% της απόδοσης των Ελλήνων διαιτητών από το 70% που ήταν την προηγούμενη σεζόν. Αλλά κάτι τέτοιο δεν παρατηρείται, γι' αυτό άλλωστε και ήταν οι ξένοι διαιτητές. Πάντως αυτή η αλλαγή της τελευταίας στιγμής δεν ξέρω πώς σχολιάζεις ή πώς την κρίνεις. Λόγω τραυματισμού, έτσι είναι η επίσημη ενημέρωση. Δεν μπορούμε να το διαψεύσουμε ούτε να κάνουμε κάποιο άλλο σενάριο, αλλά αν μη τι άλλο, σίγουρα. Δεν φαίνεται και πολύ έτσι. Είναι λίγο περίεργο. Ναι. Θα σου πω που είναι το θέμα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί τραυματίστηκε, πώς τραυματίστηκε δύο μέρες πριν το ντέρμπι. Απλά έχει θέμα στην επιλογή του αντικαταστάτη του, ο οποίος είναι Ελβετός, ανήκει στην τρίτη κατηγορία της UEFA, ο οποίος είναι χαμηλότερου ικανού επίπεδου διαιτητικά πάντα μιλώντας, και από τον Κεστράνιους και από τον Σάντρο Σάρερ, ο οποίος θα σφύριζε τον ντέρμπι. Αποτελεί ρίσκο η επιλογή αυτή του Βίτορ Περέιρα. Απλά θα πω εδώ πέρα
ότι έχει καταλάβει η Περέιρα ότι η καχυποψία είναι αυτή που δυναμητίζουν αθλήματα. Οι φάσεις που δημιουργούνται στα ντέρμπι, όπως ήταν και το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, δεν ήταν ικανές για να, αναδείξουν προβλήματα ακόμα και πάνω από έναν διαιτητή μεσαίου μεγέθους. Ναι, οπότε σαφώς. Εκεί θα ποντάρει. Θα ποντάρει στο ότι δεν θα υπάρξουν μουρμούρες στα μαρκαρίσματα και στις αποφάσεις που θα δημιουργηθούν μέσα στο γήπεδο. Γιατί θα είναι ξένος διαιτητής. Ας ελπίσουμε να περάσει εντελώς απαρατήρητη διαιτησία, να μην ασχοληθούμε καθόλου και να έχουμε να μιλάμε αποκλειστικά για ποδόσφαιρο αύριο και μετά τη λήξη του αγώνα. Αυτό μακάρι. Να σου πω, Γιώργο, κλείνοντας για τον Ολυμπιακό, πως στα πλάνα του βρίσκονται ακόμα και η γυμναστική δεκάδα, η Χασάν με τον Νάτχο, οι οποίοι έπαιξαν και στον αγώνα και πέραν με τον Βραδιακό. Απλά επειδή έρχεται μια εβδομάδα γολγοφάς για τον Ολυμπιακό, καθώς την Πέμπτη... Πάει στη Μίλαν μετά, έτσι. Πάει στη Μίλαν για τον Europa League και μετά την Κυριακή έχει αγώνα με την ΑΕΚ για την έκτη αγωνιστική. Δηλαδή εδώ θα κριθεί, σε τρεις αγώνες θα κριθεί κατά πόσο μπορεί ο Ολυμπιακός να ανταπεξέλθει σε Ευρώπη και Ελλάδα για να διεκδικήσει τους στόχους του μέχρι τέλους. Αυτά για τον Ολυμπιακό. Να πάμε τώρα στα σημερινά. Να ξεκινήσουμε από το διπλό της ΑΕΚ, το εύκολο έτσι όπως εξελίχθηκε, εύκολη νίκη. Χρονικά παιχνίδι. Έβγαλε και αν θέλεις αντίδραση ΑΕΚ μετά την ήττα στην Τούμπα, παρουσιάστηκε σοβαρή, πήρε αυτό που ήθελε. Βέβαια τη βοήθησε και η εξέλιξη του αγώνα με αυτή την αποβολή του Κομεσίδη από το 31. Εκεί στάθηκε και ο Μαρίνος Ζωνίδης, απλά αυτό που είπες ότι έβγαλε αντίδραση, αυτό φαινόταν κυρίως και από το πώς τελείωσε ο αγώνας με τον ΠΑΟ, καθώς είδαμε μια ΑΕΚ στην Τούμπα η οποία έβγαλε κάποιες επιθέσεις, έβγαλε κάποια ενεργητικότητα στο παιχνίδι της, παρόλο που ήταν άτυχη στα δύο δοκάρια, απλά υστέρησε στην αμυντική λειτουργία κυρίως. Πέρασε εύκολα από την Κρήτη. Απλά να ξεκινήσουμε από την δυσάρεστη είδηση, καθώς ο Έλντερ Λόπεζ τραυματίστηκε στο 20 λεπτό, έγινε αλλαγή από τον Χουλτ. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι πως οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού team της ΑΕΚ κάνουν λόγο για ρήξη προστοιχιαστού. Ναι, το ανέφερα και νωρίτερα και διάβαζα και δημοσίευμα μάλιστα αυτό. Ότι έδωσε εντολή ο Μελισανίδης για εκπαίκταση συμβολέου του. Ναι. Αυτό το κάνει. Είναι καθαρή η επιλογή και εντολή του Μελισανίδη να στηρίζει το πρωτοσέλιδο με αυτόν τον τρόπο, καθώς έχει αποδειχθεί στο παρελθόν και με τον Μάνταλο αλλά και με τον Λαμπρόπουλο. Δείχνει την πίστη τους αυτούς, γιατί να μην γελιόμαστε, η ΑΕΚ χάρη σε αυτά τα παιδιά έφτασε και στο Μίλτσα Μπουσλίν και στο πρωτάθλημα. Και τις επόμενες μέρες θα πούμε πως θα επιβληθεί σε αγωνιστικό έλεγχο ο Πορτοκάλης για να φανεί ακριβώς η βλάβη και να αποφασιστεί αναλόγως μετά η αποκατάσταση ζημιάς. Απλά το δεδομένο είναι πως θα λείψει για αρκετό καιρό από την ΑΕΚ και θα λείψει και από το Μαρίνο Ζουνίδη, καθώς οι επιλογές στενεύουν όλο και περισσότερο. Καθώς περιμένει τον Λούκας Μπογιέ να επανέλθει, που μένει αόριστη η επιστροφή του, αλλά και τον Χρήστο Αλμπάνη, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό. Μια τώρα στρέφεται στο μάτς με την Μπενφίκα, έτσι. Την Τρίτη ή την Τετάρτη. Τρίτη, 10 ώρα το βράδυ, στο Ολυμπιακό Στάδιο, θα φιλοξενήσει τους Πορτογάλους. Απλά να πούμε πως πάλι η ΑΕΚ προβλημάτισε και θα σου πω που, παρόλο που στο πρώτο ημίχρονο το έκλεισε με 2-0 και μπορούσε να σκεφτεί λίγο την Μπενφίκα, έριξε ρυθμούς. Μάλιστα ο Μπακασέτας και ο Γκάλο με ωραίο φάουλ, οδήγησαν την ΑΕΚ προς αυτήν την εύκολη νίκη. Απλά στο δεύτερο ημίχρονο, για το πρώτο 20 λεπτό που όφη αγωνιζόταν με παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Κομοσίδη από το 32ο λεπτό, έδειξε να προβληματίζει κυρίως στην ψυχολογία της, καθώς βλέπουμε ότι η ΑΕΚ όταν δέχεται ή και όταν βάζει γκολ και νιώθει πως κλειδώνει το παιχνίδι ή νιώθει πως χάνει το παιχνίδι, κλειδώνει ψυχολογικά και δεν μπορεί να βρει αντίδραση. Αυτό είπε ο Μάριος Ζουνίδης. Τόνισε πως η νίκη, ναι, δεν ήταν εύκολη έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, που πολύ σωστά παρατήρησες, αλλά η εικόνα της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο τον προβλημάτισε αρκετά. Mm-hmm. Να πούμε πως η ΑΕΚ ταξίδευσε στην Κρήτη χωρίς τον Μάρκο Λιβάγια. Ήταν σημαντική αποσία, παρόλο που δεν φάνηκε στην εύκολη νίκη, καθώς στην τελευταία προπόνηση χθες ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στον οπίστιο Μυριαίο και εκτιμήθηκε από το ιατρικό επιτελείο να μείνει στην Αθήνα, ενώ ο Μάριος Οικονόμου έμεινε εκτός αποστολής για τακτικούς λόγους, κυρίως να πάρει ανάσες για το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Μπενφίκα. Mm-hmm. Αυτά για την ΑΕΚ, προσιλωμένη στον ευρωπαϊκό αγώνα της με την Μπενφίκα. Μάλιστα. Έχει ψυχολογία και προχωράει για ένα καλό αποτέλεσμα. Ωραία. Να πάμε και στο Παναθηναϊκού τώρα για να κλείσουμε με τον τριών της Αθήνας, Τάσο. Ο Παναθηναϊκός έχει βαλθεί να τρελάνει κόσμο φέτος. Μια ομάδα που, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ξεκινώντας την κουβέντα, νομίζω θα πρέπει να είναι η βάση κάθε κουβέντα αυτή για το φετινό Παναθηναϊκό. Ότι ναι, μεν ο ενθουσιασμός, όλο αυτό η έκπληξη, αλλά ο Παναθηναϊκός φέτος δεν έπρεπε να συμμετέχει στο πρωτάθλημα, έτσι. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Έγινε ό,τι έγινε το καλοκαίρι.
ξεκίνησε με αυτή τη σύνδεση με την Άντρα, παιδιά, και τώρα έχει κερδίσει και το κοινό. Έτσι, έχει κερδίσει και τις εντυπώσεις από το πουθενά ο Παναθηναϊκός. Με αυτό το 5 στα 5, σήμερα σε ένα μάτς που του στράβωσε, βρέθηκε πίσω στο σκορ, το γύρισε, έκανε ανατροπή, ωραία γκολ. Εντάξει. Να δούμε πόσο θα κρατήσει αυτό. Ο Παναθηναϊκός, Γιώργο, αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να είναι και πρώτος. Αν δεν είχε το μείον 6 ή αν δεν είχε συμβεί ό,τι είχε συμβεί πέρσι. Όντως, αυτό που κάνει ο Γιώργος Δόνης με την ομάδα του Παναθηναϊκού και με τα Ειρηνόπουλα που στην πλειοψηφία τους απαρτίζουν την ομάδα του Παναθηναϊκού είναι εντυπωσιακό και αξίζει να αναφερθεί και να αναφέρεται μέχρι το τέλος τη σεζόν αυτή η προσπάθεια, διότι είναι κάτω από αντίξωες συνθήκες. Νίκησε τον Παζιάννα με ανατροπή, ένας Παζιάννα ο οποίος ήταν πολύ κατώτερος των περιστάσεων, δεν απειλήσε σχεδόν καθόλου τον Παναθηναϊκό 50 λεπτά, παρόλο που βρέθηκε μπροστά στο σκορ. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση. Απλά αυτό που παρατηρείται στο Παναθηναϊκό είναι ότι υπάρχει μια ορθολογική ανάπτυξη επιθετικά. Δηλαδή το passing game που έχει εμπεδώσει στο δοσίδιο ο Δόνης αποδίδει καρπούς και είναι αρκετά επιτυχημένο. Να πούμε πως γκολ έβαλε και ο Μακέντα. Και πολύ ωραίο μάλιστα. Εμφάνιση. Πολύ ωραίο, αναδεικνύει την κλάση του. Ο Χατζηγιοβάνης πάλι πιστό στο ραντεβού του με τα δίχτυα έβαλε ένα πολύ όμορφο γκολ. Γενικά ήταν το Παναθηναϊκό ωραίες δημιουργίες, αν το παρατήρησες. Ναι, ναι, ναι. Δουλεμένη ομάδα. Ο Δόνης έχει δουλέψει καλά, φαίνεται αυτό. Η αξία του Γιώργου Δόνης, προπονητής, έχει αποδειχθεί. Μάλιστα τώρα κάτω από δύσκολες συνθήκες που προσπαθεί να δώσει στα νέα παιδιά να καταλάβουν και τι εστί ο Παναθηναϊκός αλλά και τι εστί ο επαγγελματισμός. Παίρνει άριστα καθώς. Μέχρι στιγμής να δούμε πόσο θα κρατήσει αυτό και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να τον δούμε και πώς θα παρουσιαστεί στα ντέρμπι. Πέρσι τον είδαμε στο πρώτο του ντέρμπι για παράδειγμα. Εντάξει, άλλες καταστάσεις, άλλα τα δεδομένα, αλλά γενικότερα επειδή δεν είχε και ιδιαίτερα υψηλούς στόχους και την περσινή σεζόν, είδαμε να χάνει για παράδειγμα με 4-0 στην Τούμπα. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, πάλι το πρώτο του ντέρμπι είναι στην Τούμπα, έτσι. Είναι στην 8η αγωνιστική, το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Απλά πολύ σωστά παρατηρείς το μένει να δούμε τι θα φανεί στο μέλλον, καθώς να μην ξεχνάμε πως τα παιδιά είναι νέα σε ηλικία. Τα παιδιά δεν έχουν έρθει ακόμα, οπότε σε ένα σταυροπάτημα είναι η ψυχολογία των παικτών το πώς θα αντιδράσουν. Μπορεί να τους πάρει από κάτω. Ναι. Οπότε θα πρέπει οι φίλοι του Παναθηναϊκού ναι μεν να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια που την έχουν αγκαλιάσει, αλλά να μένουν προσγειωμένοι στα δεδομένα. Και τα δεδομένα είναι αυτά, ότι η ψυχολογία θα παίξει καταλυτικό ρόλο για την πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι το τέλος της σεζόν, γιατί αποτελείται από μικρά παιδιά τα οποία δεν είναι μαθημένα σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Ναι. Πάντως ο Μαρτίνς το χαρακτήρισε διεκδικητή του τίτλου, έτσι, στις δηλώσεις του σήμερα στην Νόβα. Τιμή του, γιατί αναγνωρίζει, θα πούμε εδώ, το μέγεθος του Παναθηναϊκού, παρόλο που δεν φαίνεται αγωνιστικά, αλλά να μην προεξοφλούμε κανέναν. Είναι δηλαδή εντυπωσιακό αυτό που σημαίνει τον Παναθηναϊκό. Ναι. Να σου πω πως ο Γιώργος Δόνης είπε στους ποδοσφαιριστές μετά το τέλος του αγώνα πως είναι περήφανος που είναι προπονητής τους, ενώ έκανε λόγο και για σοβαρή επαγγελματική δουλειά που γίνεται στην ομάδα. Και αυτό αποδεικνύεται. Οπότε στον Παναθηναϊκό, οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα πρέπει να είναι χαρούμενοι όσο τους επιτρέπει με την κατάσταση που επικρατεί και στα διοικητικά, γιατί η ομάδα βγάζει μια υγεία. Έτσι, και να σου πω, κλείνοντας με τον Παναθηναϊκό, όσον αφορά το διοικητικό κομμάτι, χθες υπήρξε μια συνάντηση του Αλαφούζου με τον Πέιμπορ Σαντ και δεσμεύτηκε ο δεύτερος να βάλει κάποια εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό την επόμενη εβδομάδα για να τελειώσει έτσι και η αγωνία που έχουν οι άνθρωποι τόσο της διοίκησης όσο και του φίλου κόσμου για το τι μελιγενέστε με την ομάδα. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ Τάσο, να σου ευχηθώ καλό βράδυ και όλα να πάνε καλά αύριο και στο αυριανό ντέρμπι. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Σε αυτά λοιπόν από τον Τάσο Λαζαρίδη για το ρεπορτάζ έτσι, των τρίων ομάδων της Αθήνας, συνάδελφος από την Αθήνα και για την πιθανή δεκάδα του Ολυμπιακού και για τις νίκες Παναθηναϊκού και ΑΕΚ. Ενώ σιγά σιγά θα περάσουμε να δούμε τι συμβαίνει και στο στρατόπεδο του Ηρακλή, και όπου τις τελευταίες ημέρες είναι αλήθεια δεν υπάρχουν πολλά νέα. Την Τετάρτη είναι το μάτς κυπέλλου, το εξαναβολής μάτς κυπέλλου με τη Θεία Λαγκαμαρίου. Θα πάμε αμέσως στο Γιάννη Σαλεπάκη να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα Γιάννη, τι γίνεται? Καλησπέρα Γιώργο, όλα καλά. Στον Ηρακλή αυτές τις ημέρες δεν έχουμε μεγάλη κινητικότητα, έτσι? Δεν έχουμε μεγάλη κινητικότητα, καθώς ήταν να δώσει την Πέμπτη ένα παιχνίδι κυπέλλου κόντρα στη Θεία Λαγκαμαρίου, αλλά αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας. Ναι. Πλέον οι Κιενόλευκοι ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τη Θεία Λαγκαμαρίου την Τετάρτη. Στο νησί της Νάξου θα γίνει το παιχνίδι, καθώς η ομάδα της Σαντορίνη δεν διαθέτει
Μάλλον διαθέτει γήπεδο, αλλά δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Είναι πλαστικός ο αγωνιστικός χώρος και δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Κατά τα άλλα, αυτή την εβδομάδα κυρίως είχαμε κουβέντα για το γήπεδο, για την κατασκευή γήπεδου από τον Τόμα Παδόπουλο. Άνοιξε μια συζήτηση αρχική, έτσι. Δεν ξέρω τώρα σε τι στάδιο, αν υπάρχουν κάποια σχέδια. Ναι, προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο σενάριο. Δεν μιλάμε για άμεση εξέλιξη, ναι, προφανώς. Απλά άνοιξε μια τέτοια συζήτηση, έτσι. Για την ακρίβεια δεν κινούνται προς αυτό το σημείο οι κιανόλευκοι. Είναι το τελευταίο που τους ενδιαφέρει. Mm-hmm. Άλλωστε υπάρχουν πολλά προβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούν για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Mm-hmm. Να μιλάμε για κατασκευή γηπέδου. Ναι, πόσο σαφώς. Μάλλον να αρχίσουμε έργα. Ο Τόμ Παπαδόπουλος ήταν εδώ, θα είναι... Ο Τόμ Παπαδόπουλος αναμένεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Ο ίδιος θέλει να είναι εδώ όταν θα ξεκινήσουν επίσημες υποχρεώσεις του Ηρακλή στο πρωτάθλημα. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνεις από τις συνεχές αναβολές που υπάρχουν στην κλήρωση του πρωταθλήματος Football League, ούτε ο ίδιος δεν γνωρίζει πότε θα βρίσκεται ακριβώς. Άλλη ιστορία και αυτή με την κλήρωση. Ναι, για πότε τώρα την περιμένουμε? Τώρα ήταν να γίνει την Παρασκευή, αλλά... Και τότε αναβλήθηκε. Νομίζω ότι τη Δευτέρα, αν είμαι σίγουρος, θα υπάρχει. Βασικά περιμένουν να υπάρχει τη άμεση ανταπόκριση από την ΕΡΤ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Mm-hmm. Υπήρξε μια αρχή συμφωνία, μια ενημέρωση από την ΕΡΤ. Δεν υπήρξε κάτι οριστικό από πλευράς Football League, έτσι. Η Football League δηλώνει ότι δεν υπάρχει κάποια συμφωνία, αντιθέτως η ΕΡΤ βγάζει ανακοινώσεις ότι υπάρχει συμφωνία. Ναι. Έχει ενδιαφέρον και αυτό για να δούμε και πότε θα ξεκινήσει επιτέλους το πρωτάθλημα, να μπουν σε ρυθμό σιγά σιγά και οι ομάδες Football League. Ναι, πάντως... γιατί υπάρχουν ομάδες που κάνουν προετοιμασία 3 μήνες. Έχουν φτάσει να... Έτσι ακριβώς. Βέβαια για τον Ηρακλή που στήθηκε ίσως λίγο πιο αργοπορημένα με τις εξελίξεις του καλοκαιριού και στα διοικητικά. Ίσως τον βολεύει και λιγάκι αυτό για να προλάβει να δέσει λίγο καλύτερα το όνομα του Αλέκος Βοσνιάδης. Ναι, μπορούμε να πούμε ότι τον Ηρακλή τον βολεύει κάπως αυτό το σενάριο. Αν και οι Κιανόλευκοι θα ήθελαν να έχουν αγωνιστικό ρυθμό, αλλά τους δίνει στον Αλέκο Βοσνιάδη που να συμπληρώσουμε εδώ, ανέλαβε στη μέση της προετοιμασίας. Ναι. Και αυτός. Δίνει χρόνο στον έμπειρο τεχνικό να στήσει την ομάδα του έτσι όπως ακριβώς θέλει. Mm-hmm. Ωραία, Γιάννη, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που αξίζει να αναφερθεί από πλευράς Γυραιού. Ο Εμμάνουελ Περόνε είχε ενστάθει και κάποιες ενοχλήσεις μέσα στην εβδομάδα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά φαίνεται να είναι διαθέσιμος για τον αγώνα του Κυπέλλου, την Τετάρτη. Mm-hmm. Και φαίνεται θα ταξιδέψει. Την Τρίτη θα ταξιδέψει ο Ηρακλής. Ναι, την Τρίτη αναμένεται να ταξιδέψει. Τη Δευτέρα έχει ένα φιλικό στη μνήμη του αείμνηστου Θεόδωρου Παπαδόπουλου που θα γίνει στην Κατερίνη κόντρα στην... ΠΑΕ ποντίον. Mm-hmm. Την Τρίτη πάλι με το γνωστό δρομολόγιο, έτσι, με ακτοπλοϊκά, ο Ηρακλής και επιστροφή πάλι, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό, έτσι, σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό πριν αναβληθεί το παιχνίδι. Αναμένεται να έχει ένα δύσκολο ταξίδι ο Ηρακλής. Οδύσσια που λέμε. Οδύσσια, ναι, κατά κάποιο τρόπο οδύσσια. Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα όσον αφορά τα άλλα τμήματα. Ναι. Το βόλεϊ και το μπάσκετ. Το βόλεϊ σήμερα κέρδισε τη Μοντάνα, που το βόλεϊ βρίσκεται στη Βουλγαρία στα πλαίσια ενός διεθνούς τουρνουά και κέρδισε τη Μοντάνα με 3-2 σετ, ξεκινώντας με το δεξί της υποχρεώσης του. Και αύριο θα παίξει με την Πύριν και πάλι στη Βουλγαρία και μετά θα αναχωρήσει για τη Θεσσαλονίκη. Επιστρέψει εδώ στη βάση της ομάδας του Ηρακλή γιατί αγωνίζεται την Πέμπτη με τον ΠΑΟΚ στο League Cup. Και το μπάσκετ πήρε μια φιλική νίκη κόντρα στην Ευρώπη Πευκοχωρίου με 70-67. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία, Γιάννη. Να σε ευχαριστήσω πολύ και να σου ευχηθώ και καλό βράδυ. Καλή ξεκούραση. Επίσης. Αυτά λοιπόν και από τον Γιάννη Σαλεπάκη για τα νέα και το ρεπορτάζ στο στρατόπεδο του Ηρακλή. Και μια και είπε και για βόλεϊ, αναφέρουμε και ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα ξεκίνησε εδώ στο πρώτο του επίσημο παιχνίδι στη σεζόν. Για το League Cup Νίκος Σαμαράς κερδίζοντας με 3-0 την ΑΕΚ Κομωτινής στο ΠΑΟΚ Sports Arena στο Παλατάκι. Για την πρώτη αγωνιστική του League Cup έφτασε άνετα στο 3-0, 25-12, 25-19 και 25-20 τα 3 σετ για τους ασπρομαύρους.
Το απόγευμα της Κυριακής θα υποδεχθεί ο ΠΑΟΚ τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Link Up Νίκος Σαμαράς. Και να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει νωρίτερα τις υποχρεώσεις του στη διοργάνωση σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες λόγω των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων. Η νέα ομάδα του Δικεφάλου που έχει χτιστεί από πολύ νωρίς το καλοκαίρι με πολύ υψηλές προσδοκίες εφέτος σε Ελλάδα και Ευρώπη για να διεκδικήσει τίτλους, να διεκδικήσει τους πολύ υψηλούς στόχους που έχουν τεθεί από νωρίς με τις μεταγραφές που έγιναν στο ΤΑΠΑΟΚ. Λοιπόν, έχουμε ξεπεράσει τις 12 βράδυ Σαββάτου εδώ στο Λίμπερο 107,4 με την εκπομπή Post Game. Θα πάμε σιγά σιγά σε ένα ακόμη break και θα επιστρέψουμε για να δούμε ό,τι συνέβη στον διεθνή χώρο. Να δούμε το post-game όλων των σπουδαίων ευρωπαϊκών αναμετρήσεων που έγιναν σήμερα και υπήρξαν πολλές μάλιστα σπουδαίες αναμετρήσεις στα ευρωπαϊκά γήπεδα, πολλά μεγάλα ντέρμπι. Από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε, από το Chelsea-Liverpool, από το Juventus-Napoli, από το Roma-Lazio. Είχαμε ήττα της United και γκρίνια για τον Μουρίνιο εκεί. Είχαμε τεράστια ανατροπή της Dortmund που έχανε στο ημίχρονο με 2-0 από την Bayer Leverkusen και τελικά κέρδισε με 4-2 εκτός έδρας. Θα δούμε αναλυτικά τα αποτελέσματα, τις βαθμολογίες, τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και όλο το post-game αυτών των αγώνων. Εδώ πάντα στο post-game του Libero 107,4. Θα πάμε τώρα στο break, Βασίλη, και επιστρέφουμε. Μένετε συντονισμένοι στο Libero. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Post-game, περίπου ένα τέταρτο μετά τις 12, βράδυ Σαββάτου, προς ξημέρωμα Κυριακής. Ένα πλούσιο Σαββατοκύριακο σε αγωνιστική δράση. Εδώ είμαστε με Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε παρέα μέχρι και τη μία με Γιώργο Παναγιωτίδη πίσω από το μικρόφωνο για αυτό το τρίωρο όπως κάθε βράδυ Σαββάτου και Κυριακής 10 με 1 εδώ στο Λίμπερο 107,4 με το post-game. Θα δούμε τώρα το post-game όλων των αναμετρήσεων στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Θα δούμε τι συνέβη σήμερα, τι περιμένουμε αύριο, βαθμολογίες, το πανόραμα της αγωνιστικής δράσης. Να ξεκινήσουμε με το ισπανικό πρωτάθλημα, με την Primera División, εκεί όπου είχαμε την 7η αγωνιστική και στην οποία είχαμε το μεγάλο ντέρμπι Real Madrid, Ατλέτικο Μαδρίτης, στο Σαντιάγο Μπερναμπέου να ξεχωρίζει 0-0 ισόβαλο χωρίς τέρματα με τους δύο τερματοφύλακες Κουρτουά από πλευράς Real και Όμπλακ από πλευράς Ατλέτικο να ξεχωρίζουν με την εμφάνισή τους, να κρατούν το 0 σε ένα μάτς που είχε αρκετές φάσεις. Είχε, συγγνώμη, πολλές καλές στιγμές και για τις δύο ομάδες. Αλλά οι τερματοφύλακες κράτησαν το 0 με σπουδαίες, με κέρυες επεμβάσεις, με ωραίες αποκρούσεις. Και οι δύο ομάδες Μαδρίτης μοιράστηκαν από ένα βαθμό με κερδισμένη να βγαίνει την Μπαρτσελόνα, η οποία, παρά την τρίτη συνεχόμενη γκέλα της, το τρίτο συνεχόμενο αρνητικό αποτέλεσμα, παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας. Η Μπαρτσελόνα, η οποία νωρίτερα, στις 5 και 4 το απόγευμα εκείνο το μάτς, έμεινε στο 1-1 με την Athletic Bilbao. Μάλιστα, χρειάστηκε να ισοφαρίσει το 84 ο Μουνίρ για να σώσει τον βαθμό της οπαλίας. Η Bilbao είχε προηγηθεί με γκολ Ντεμάρκος από το 41ο λεπτό και κρατούσε το διπλό στο καπνού μέχρι και το 84. Ο Μουνίρ ισοφάρισε 1-1. Είχε δοκάριο Μέση νωρίτερα. Ο Μέση, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο στο σημερινό παιχνίδι, πήρε ανάσες καθώς ακολουθεί και η εβδομάδα Champions League. Πάντως, η ομάδα του Βαλβέρδε επέπεσε στην τρίτη διαδοχική γκέλα της μετά από την ήττα που είχε προηγηθεί μεσοβδόμαδα στην εμβόλυμη εκτιαγωνιστική στην έδρα της Λεγανές με 2-1. Με αυτό το 1-1 κράτησε την Μπάρτα στους 14 βαθμούς. Νωρίτερα, Sociedad Valencia 0-1. Και A-Bar Sevilla 1-3, διπλό πολύ σημαντικό για τη Sevilla που έχει ξεκινήσει πολύ καλά το φετινό πρωτάθλημα. Αύριο, Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, Ουέσκα Ζιρόνα, στις 5 και 4 το Villarreal Valladolid, στις 7.30 Levante Alavés και στις 10 παρατέταρτο Betis Leganés. Δευτέρα 1 Οκτωβρίου θα ολοκληρωθεί η 7η αγωνιστική του Ισπανικού πρωταθλήματος με το Match Celta Getafe στις 10 το βράδυ. Να δούμε τώρα και πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία. Εκεί όπου η Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ συγκατοικούν στην κορυφή μετά από 7 αγώνες, έχουν 14 βαθμούς αμφότερες, έχοντας από 4 νίκες, 2 ισοπαλίες και από 1 ήττα. Η Σεβίλη έχει 13 βαθμούς και η Ατλέτικο Μαδρίτης 12. Η Αλαβές, μάλιστα, που έχει 6 αγώνες, θα παίξει αύριο, θυμίζω, στην έδρα της Λεβάντε στις 7.30, έχει την ευκαιρία, είναι στους 11 βαθμούς, έχει την ευκαιρία να πιάσει κορυφή. Αν πάρει το διπλό στην έδρα της Λεβάντε, η Αλαβές να πιάσει Μπαρσελόνα και Ρεάλ στους 14. Η Ισπανιόλ έχει επίσης 11, αλλά με 7 αναμετρήσεις. Και να περάσουμε στην Αγγλία και στην Premier League, εκεί όπου σήμερα είχαμε το πολύ μεγάλο ντέρμπι Chelsea-Liverpool, οι οποίες παρέμειναν αίτητες αμφότερες, μοιράστηκαν από έναν βαθμό, μοιράστηκαν και τις εντυπώσεις στο ισόπαλο 1-1, σε ένα μάτς με τρελό ρυθμό, σε ένα μάτς που πήγαινε πάνω-κάτω, με πολλές ευκαιρίες, με πραγματικά ωραία εξέλιξη για έναν ουδέτερο φιλάθρο που το παρακολούθησε.
έμεινε πραγματικά γεμάτος, χορτάτος με το παιχνίδι. Είδε ένα συγκλονιστικό ντέρμπι όπως αναμενόταν. Άλλωστε, Τσέλσι και Λίβερπουλ έμειναν στο 1-1 με την Τσέλσι να ανοίγει το σκορ με γκολ του Αζάρ. Να χάνει ευκαιρίες για το 2-0 και με τον Αζάρ, τον Άλισον να κρατάει τη Λίβερπουλ. Η οποία όμως Λίβερπουλ βρήκε τον γκολ της Σοφάρης στο 89 με ένα φανταστικό γκολ. Ένα εκπληκτικό σουτ από μακρινή απόσταση του Στάριτς που νίκησε τον Κέπα. Φοβερό τελείωμα, πραγματικά αξίζει να το δείτε. Ένα υπέροχο γκολ. Είναι από τα καλύτερα τη σεζόν, θα είναι αυτό νομίζω, στην Premier League και γενικότερα στην Ευρώπη φέτος. Τρομερό τελείωμα από τον Ντάνιελ Στάριτς, ο οποίος μπήκε στο μάτς στο 85 και στο 89 έφτιασε αυτό το φοβερό σουτ από μακριά. Έκανε το 1-1, ισοφάρισε, έδωσε το βαθμό της οπαλίας στη Λίβερπουλ, την κράτησε αίτητη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης θα ήταν σημαντικό για την Chelsea αν μετά την νίκη της μεσοβδόμαδας στο Anfield, στο παιχνίδι επίσης μεταξύ των δύο ομάδων για το κύπελο, και είχε επικρατήσει η Chelsea με 2-1 μέσα στο Anfield, με ένα επίσης καταπληκτικό γκολ που είχε πετύχει ο Αζάρ για να κάνει το 2-1 προς το φινάλε στα τελευταία λεπτά. Η Chelsea δεν κατάφερε να νικήσει και σήμερα. Αυτό το 1-1 έβγαλε χαρακτήρα, έβγαλε μέταλλο η Liverpool στο φινάλε. Απέδρασε με το βαθμό, εφιαλόβητη από το Stamford Bridge, και αυτό σημαίνει πολλά για την ομάδα του Klopp, η οποία φέτος θέλει να είναι το φαβορί, θέλει να είναι σοβαρή διεκδικήτρια του τίτλου επιτέλους και να μην μείνει από νωρίς πίσω και να τρέχει μετά να μαζέψει τα σημάδια αυτά όπως μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Νικητής δεν υπήρχε στο ντέρμπι λοιπόν Chelsea-Liverpool 1-1, κερδισμένη όμως ήταν σίγουρα η Manchester City, η οποία νωρίτερα είχε πάρει τη νίκη με 2-0 επί της Brighton στο Etihad με γκολ των Sterling και Aguero, και με αυτό το αποτέλεσμα έχει πιάσει τους 19 βαθμούς όσους έχει πλέον και η Liverpool. Την έπιασε λοιπόν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ισοβαθμούν οι συγκάτοικες πλέον εκεί, Manchester City και Liverpool στους 19 βαθμούς. Η Chelsea ακολουθεί με 17, καθώς είχε και το ισόπαλο 0-0 με τη West Ham την προηγούμενη αγωνιστική, την έκτη. Μετά από 7 αγωνιστικές η Tottenham έχει 15 βαθμούς, όσους και η Arsenal που πήρε σήμερα άλλη μια νίκη με 2-0 επί της Watford στο Emirates. Με αυτό γκολ στο 80 και γκολ του Ζιλ στο 83 καθάρισε το φινάλε η Arsenal και έχει ξεκινήσει πολύ καλά με 5 νίκες. 5 συνεχόμενες νίκες μάλιστα μετά τις 2 ήττες στο ξεκίνημα στις 2 πρώτες αγωνιστικές. Έχουν ακολουθήσει 5 νίκες για τους κανονιέριδες και έχουν 15 βαθμούς όσους και η Tottenham. Στους 13 είναι η Watford και ενώ στη 10η θέση είναι η Manchester United με 10 βαθμούς, εκεί όπου υπάρχει μεγάλη γκρίνια για τον Ζωζέ Μουρίνιο. Γενικότερα υπάρχει το τελευταίο διάστημα γκρίνια, ότι δεν τα έχει καλά με τους παίκτες, με τον Pogba συγκεκριμένα ακούγονται πολλά, γράφονται άλλα τόσα και γενικότερα δεν είναι και το καλύτερο δυνατό κλίμα για τον Special One. Και ειδικότερα μετά από αυτά τα αποτελέσματα που έχει, δεν βλέπω ποιο θα είναι το μέλλον του στο Old Trafford. Υπάρχει δύσκολο μάτς και μεσοβδόματα για το Champions League κόντρα στην Βαλένθια. Και να δούμε πώς θα συνεχιστούν τα πράγματα εκεί στο Manchester. Σήμερα λοιπόν ήρθε η ήττα με 3-1 από τη West Ham στο Λονδίνο. Μια ήττα που έκανε ακόμη χειρότερα τα πράγματα για τους κόκκινους. Από εκεί και πέρα είπαμε τα υπόλοιπα αποτελέσματα. West Ham, συνολικά μάλλον να δούμε τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής για τα μάτς που είχαν γίνει σήμερα. West Ham, Manchester United 3-1. Manchester City, Brighton 2-0. Arsenal, Watford 2-0. Huddersfield, Tottenham 0-2 με 2 γκολ του Kane. Everton, Fulham 3-0. Newcastle, Leicester 0-2. Wolves, Southampton 2-0. Chelsea, Liverpool 1-1. Και αύριο Κυριακή ένα παιχνίδι στο πρόγραμμα στις 6 Cardiff Burnley, ενώ τη Δευτέρα 1 του μηνός στις 10 το βράδυ θα κλείσει η αγωνιστική με το μάτς της Bournemouth με την Crystal Palace. Η μέρα ντέρμπι ήταν η σημερινή και στην Ιταλία, εκεί όπου η αυλαία της 7ης αγωνιστής άνοιξε στο απόγευμα νωρίς στις 4 με τη Ρώμα να κερδίζει τη Λάτσιο με 3-1 στο ντέρμπι della Capitale, στο ντέρμπι της Ιταλικής πρωτεύουσας, στο ντέρμπι της Ρώμης. Στο Ολύμπικο έδειξε αφεντικό, η Ρώμα κέρδισε με 3-1. Με το ίδιο σκορ επιβλήθηκε και η Γιουβέντους της Νάπολη αργότερα σε μάτς που έγινε στις 7 στο Τωρίνο. Η Νάπολη προηγήθηκε, ξεκίνησε πολύ καλύτερα στο παιχνίδι, πήρε το προβάδισμα, όμως η Γιούβε έβγαλε χαρακτήρα, γύρισε το μάτς με 2 γκολ του Μάριο Μάντζουκιτς που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν μετά από το επίσης εκπληκτικό μουντιάλ που έκανε ο Κροάτης. 2 γκολ λοιπόν ο Μάντζουκιτς και ένα τρίτο από τον Μπονούτσι, το οποίο ήταν το πρώτο του μετά την επιστροφή του στην ομάδα μετά από την περσινή σεζόν που είχε περάσει από τη Μίλαν. Το πανηγύρισε μάλιστα ο Μπονούτσι με τους φίλους της Γιούβε. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν σκόραρε σήμερα, αλλά είχε συμμετοχή και στα 3 τέρματα. Έδωσε την assist στον Μάντζουκιτς στο πρώτο,
Ενώ από το δικό του πόδι σούταρε στο δοκάρι για την ακρίβεια Ρονάλντο και στην επαναφορά ο Μάντζουκιτς έγρανε το 2-1 το γκολ της ανατροπής και έδωσε ασίστ με το κεφάλι στον Μπονούτσι για το τελικό 3-1. Η Γιούβε που έχει ξεκινήσει με 7 στα 7 έπειτα από πολλά χρόνια, έπειτα από τη σεζόν 2005-2006, αν δεν κάνω λάθος, μετά από 13 χρόνια δηλαδή. Η Γιουβέντους έχει κάνει το 7 στα 7 στο ξεκίνημα της σέρια του Ιταλικού Πρωταθλήματος και είναι και φέτος φυσικά με τον Κριστιάνο Ρονάλντο το αδιαφιλονίκητο φαβορί για να κατακτήσει το 8ο σερί πρωτάθλημα στην Ιταλία. Μέσα εβδομάδα και η Γιούβε παίζει και για το Champions League με την Young Boys. Εντός έδρας η Νάπολη θα αντιμετωπίσει την Λίβερπουλ στο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League. Η Νάπολη να πούμε ότι έμεινε και με 10 παίκτες, ενώ τους χωρίζονταν στο 2-1 προς το φινάλε. Παρ' όλα αυτά πίεσε για ένα διάστημα μέχρι να δεχτεί το τρίτο γκολ και να τελειώσει οριστικά το παιχνίδι εκεί. Ίντερ Κάλιαρη στο βραδινό μάτς που έγινε σήμερα. 2-0 για την Ίντερ που αρχίζει να βρίσκει ρυθμό όπως φαίνεται, αρχίζει να παίρνει μπρος. Αυτά είναι τα σημερινά αποτελέσματα. Αύριο το μενού είναι ακόμη πιο πλούσιο. Στη 1.30 το μεσημέρι Μπολόνια Ουντινέζε. Στις 4 Φροζινόνε Τζένοα. Στις 4 επίσης Φιωρεντίνα Αταλάντα και Κιέβο Τωρίνο τα άλλα δύο μάτς. Στις 7 η Πάρμα θα υποδοθεί την Έμπολη. Και σε 9.30 το βράδυ Σασουόλο Μίλαν. Δύσκολη αποστολή για τους Μιλανέζους στην έδρα της πολύ μαχητικής Σασουόλο. Η Μίλαν, η οποία θυμίζουμε την Πέμπτη που μας έρχεται, θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Σαν Σίρο για το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του Europa League. Η 7η αγωνιστική στο τελικό πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα στο Καμπιονάτο στις 9.30 Σαμπτόρια Σπαλ, το μάτι που θα ρίξει την αυλαία της 7η αγωνιστικής. Να δούμε και πώς έχει διαμορφωθεί ο βαθμολογικός πίνακας στην Σέρια. Εκεί όπου η Γιουβέντους είναι στην κορυφή, είπαμε μετά το 7 στα 7, το απόλυτο σερινικό έχει 21 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση η Νάπολη πλέον 6 βαθμούς πίσω έχει μείνει. Με τη δεύτερη ήττα που είπε σήμερα στο πρωτάθλημα στους 15 βαθμούς. Σασουόλο έχει 13 με 6 μάτς, παίζει αύριο με τη Μίλαν. Η Ίντερ με 7 μάτς έχει 13. Η Λάτσιο με 7 μάτς έχει 12. Ενώ η Ρώμα που κέρδισε σήμερα τη Λάτσιο την πλησίασε στον 1 βαθμό, είναι στους 11 η Ρώμα. Και από εκεί πέρα ακολουθεί η Φιωρεντίνα, η Τζένοα, η Σπαλ. Αύριο θα ξεκαθαρίσει ακόμη περισσότερο ο βαθμολογικός πίνακας του καμπιονάτο. Να συνεχίσουμε τη βόλτα μας στα ευρωπαϊκά γήπεδα και να πάμε να δούμε τι έγινε στη Γερμανία, στη γερμανική Bundesliga, εκεί όπου είχαμε ένα τρομερό αποτέλεσμα σήμερα, ένα τρομερό ματς στο Leverkusen, όπου η Borussia Dortmund βρέθηκε να χάνει με 2-0 στο ημίχρονο από τις ασπιρίνες από την Bayer Leverkusen, και όμως κατάφερε μέσα σε ένα ημίχρονο να πετύχει 4 τέρματα, να κάνει μια επική ανατροπή και να φύγει με το διπλό, με την εκτός έδρας νίκη, με 4-2 από την έδρα της Bayer Leverkusen σε ένα εκπληκτικό μάτς, ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Λάρσεν, Ρόις και Αλκάθερ πέτυχαν τα γκολ της Borussia Dortmund στο 65, στο 69, στο 85 και στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων διαμορφώθηκε το τελικό 4-2. Ουσιαστικά στο τελευταίο μισάωρο πέτυχε 4 γκολ η Dortmund, γύρισε το εισβάρος της 2-0 και απέδρασε με το διπλό που την έφερε μάλιστα στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Θα δούμε αναλυτικά τι συνέβη. Η έκτη αγωνιστική της γερμανικής Bundesliga έχει ξεκινήσει την Παρασκευή το βράδυ με ήττα της Bayern Μονάχου στο Βερολίνο από την Χέρτα Βερολίνου. Με πέναλτι ο Ibišević στο 23 έχει ανοίξει το σκορ και ο Ντούντα στο 44 έκανε το 2-0, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Ήττα για την Bayern που προβληματίζει. Η Bayern η οποία θα παίξει με τον Άγιαξ στον όμιλο της ΑΕΚ την Τετάρτη για την δεύτερη αγωνιστική του ομίλου του Champions League. Στα άλλα αποτελέσματα που είχαμε σήμερα, επίσης συγκλονιστικά παιχνίδια. Wolfsburg Gladbach 2-2, Nürnberger Fortuna Düsseldorf 3-0, Schalke Mainz 1-0, Stuttgart Werder Bremen 2-1, με γκολ του Δόνι μάλιστα για την Stuttgart, είχε ανοίξει το σκορ ο Έλληνας Άσος. Hoffenheim Λειψία 1-2, διπλό της Λειψία σημαντικό στην δύσκολη έδρα της Hoffenheim, και Bayer Leverkusen Borussia Dortmund 2-4 στο πιο συναρπαστικό μάτς της ημέρας, ίσως και συνολικότερα στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Αύριο Κυριακή η αγωνιστική ολοκληρώνεται, η έκτη της Bundesliga, με τα ματσά Eintracht Frankfurt της Ανόβερος 4.30 και Augsburg Freiburg στις 7. Και να δούμε τώρα πώς έχει διαμορφωθεί ο βαθμολογικός πίνακας. Μετά την ήττα της Bayern και αυτή τη νίκη της Dortmund, η ομάδα του Westfalen έχει περάσει την κορυφή της βαθμολογικού πίνακα με 14 βαθμούς. Στους 13 η Bayern Μονάχου, στους 13 και η Χέρτα Βερολίνου, η οποία ανοίξει την Παρασκευή την Bayern Μονάχου και την έπιασε στον βαθμολογικό πίνακα. Ακολουθεί η Gladbach στην τέταρτη θέση με 11 βαθμούς, όσους έχουν και η Werder και η Λειψία. Και να κλείσουμε την περιήγησή μας με την Γαλλία, με τη Γαλλική Λίγκα, εκεί όπου ο Νεϊμάρ έστεισε άλλο ένα πάρτι στην Νίκαια. Η Paris Saint-Germain
κέρδισε με 0-3 στην έδρα της Νις, με 2 γκολ του Βραζιλιάνου. Ένα είχε πετύχει και ο Ενκουκού σε αυτό το 0-3. Η Paris Saint-Germain, η οποία φυσικά έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν στο γαλλικό πρωτάθλημα, έχει 8 στα 8 μετά και τη σημερινή νίκη, απόλυτων νικών, με 8 σερι νίκες στο ξεκίνημα, 24 βαθμούς στην πρώτη θέση και μάλιστα έχει πάρει ήδη διαφορά 9 βαθμών από την δεύτερη τη βαθμολογία Saint-Étienne που είναι στους 15. Ακολουθεί Λιόν με 14 βαθμούς. Η Μαρσέη έχει 13, έχει ένα ματς λιγότερο βέβαια αυτή τη συγκεκριμένη αγωνιστική τη 8η, το οποίο θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας στη Λίλ αύριο Κυριακή. Να δούμε συνοπτικά τα αποτελέσματα. Την Παρασκευή είχαμε το Saint-Étienne Μονακό 2-0. Σήμερα Σάββατο Νις Παρίσι Ζερμέν 0-3, Λιόν Ναντ 1-1, Στρασμπούρ Ντιζόν 3-0, Αντζέρ Γκιγκάμπ 0-1, Καένα Μιάν 1-0 και Ρέμς Μπορντό 0-0. Αύριο στις 4 Ρεν Τουλούζ, στις 6 Μονπελιέ Νιμ και στις 10 το βράδυ Λίλ Μαρσέιγ. Αυτά λοιπόν και από την Γαλλική Λίγκα. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε αυτή την καθιερωμένη βόλτα μας στα ευρωπαϊκά γήπεδα για ό,τι συνέβη σήμερα στην αγωνιστική δράση των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, των κορυφαίων πρωταθλημάτων της Ευρώπης. Θα πάμε σε ένα τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο Λίμπερο 107,4. Μένετε συντονισμένοι και στο post-game. Θα επιστρέψουμε για το φινάλε της απόψινής εκπομπής με ανοιχτές γραμμές. Μπορείτε να καλείτε μετά το διάλειμμα στο 2310-287-888 αν θέλετε να καταθέσετε τις δικές σας απόψεις εν ώψη και των σημαντικών αυριανών αγώνων και για τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη και για τον Άριστο Κλάνς Βικελίδης κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Πάμε Βασίλη στο τελευταίο break και επιστρέφουμε εδώ στο Λίμπερο. Τελευταίο μέρος του post-game απόψη στο Λίμπερο 107,4 με ανοιχτές γραμμές. Μπορείτε να καλείτε στο 2310-287-888 για οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσουμε παρέα. Κυρίως για τα αυριανά παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη που θα γίνει στις 8.30. Του Άρη με τον Αστέρα Τρίπολη στις 7 στο Κλειάνης Βικελίδης για την 5η αγωνιστική της Super League. Φυσικά πλήρης ενημέρωση και για τα δύο ματς εδώ στο Λίμπερο 107,4 με συνδέσεις από νωρίς, pre-game, το post-game εδώ μαζί με Γιώργο Παναγιωτήδη αύριο μετά τη λήξη του ντέρμπι στο Καραϊσκάκη. Θα τα δούμε όλα ό,τι έχει συμβεί, ρεπορτάζ, σχόλια, δηλώσεις, αναλύσεις, όλη την κάλυψη των δύο αυτών σπουδαίων αγώνων. Θα καλησπερίσουμε τον πρωτοφύλλο, καλησπέρα. Γεια σας, τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς? Δόξα τω Θεώ. Τι γίνεται, πώς θα βλέπετε τα παιχνίδια αύριο? Σήμερα είδα πρώτα τον Παναθηναϊκό. Σας άρεσε? Και ναι. Και μετά την Άκη. Λοιπόν, κινείται ακατάπαυστα ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν ξέρω τα πιτσίρικα πόσο θα αντέξουν. Είναι ένα ερωτηματικό αυτό. Στην πίεση. Τώρα, δυστυχώς, η ΑΕΚ χάνει για 6 μήνες ένα από τα βασικά στελέχη της, τον Λόπεζ. Ναι. Ρίξε πρόσθετο χέστο, 6 μήνες σίγουρα. Και... Κακό αυτό, έτσι, για κάθε ποδοσφαιριστή. Θα είναι απώλεια μεγάλη για την ΑΕΚ κιόλας, αλλά εντάξει, φυσικά είναι... Δεν είναι μόνο, είναι κρίμα για τον παίχτη. Βέβαια, βέβαια. Γιατί τώρα μένει μόνο ο Σουηδός ο Χουλτ. Στο αριστερό τώρα, άκρο, ναι. Και να δούμε πόσο θα βγάλει και αυτό στην πίεση μέχρι τα Χριστούγεννα, σίγουρα που δεν θα μπορέσει να αποκτηθεί κάποιος άλλος παίκτης. Απλά επειδή ο Μπακάκης παίζει και αριστερά. Πολλές φορές έχει παίξει και αριστερά. Ναι, ίσως τον δούμε ξανά. Και από την άλλη μεριά είναι ο Γκάλο τώρα. Τώρα αν μπορεί ο Τσόσιτς να βγει στα πλάγια. Να το δούμε και στα πλάγια του Τζότσι. Θα φανεί τώρα τι αλχημίε θα κάνει εκεί ο Ζουνίδης, πώς θα το διαχειριστεί, έχει το ενδιαφέρον του κι αυτό. Σα χάφει τον πέρασε κάποια στιγμή. Το Τζότσι, ναι, γι' αυτό λέω να το δούμε και στο πλάι. Δεν ξέρω. Πάντως ο Τσικρής και εμπνέει σιγουριά εκεί πίσω. Νομίζω είναι ο καλύτερος αμυντικός από αυτούς που διαθέτει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Νομίζω είναι ο καλύτερος. Εμπνέει σιγουριά. Και ο αυτός είναι καλός. Ο Λαμπρόπουλος τον είδαμε όμως στο μάτς της Τούμπας, ήταν και στα δύο τα γκολ, έχει μεγάλη ευθύνη και γενικότερα έχει πολύ κακή εμφάνιση. Ναι, ευθύνη. Τον άλλον τον οικονόμων τον εμπιστεύομαι περισσότερο. Ναι.
γιατί έχει και την προϊστορία στην Ιταλία. Ναι, πιο έμπειρος. Τώρα, αύριο το παιχνίδι, σίγουρα, ο Ολυμπιακός θα το χτυπήσει μόλις τις δυνάμεις, γιατί γι' αυτό είναι θέμα επιβεβαίωσης αυτό το παιχνίδι. Ναι, και για τον ΠΑΟΚ όμως. Αλλά πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια στρωμένη ομάδα. Είναι το, αυτό το είπε και ο, το παραδέχτηκε και ο προπονητής του Ολυμπιακού σήμερα στις δηλώσεις του. Δεν ξέρω αν τον ακούσατε. Είπε ότι το πλεονέκτημα του ΠΑΟΚ σε σχέση με τη δική του ομάδα είναι αυτό, ότι έχει τον κορμό. Και αν δεν παρουσιάσει το κακό πρόσωπο που παρουσιάζει συνήθως στην Αθήνα όταν κατεβαίνει, και ελπίζω να μην το παρουσιάσει, γιατί έχει πολλούς ξένους παίκτες. Γιατί και όταν είχε τη μεγάλη ομάδα ο ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 70, όταν κατέβαινε με Απόλλων Αθηνών, με Φωστήρα, με τέτοιες ομάδες, με Πανιόνι Εθνικό, λες και ήταν μια άλλη ομάδα. Ναι. Λες και ήταν μια άλλη ομάδα. Στην Τούμπα την έβλεπες και χαιρόσουνα, η οποία είχε 3 λεπτά και 4 λεπτά που μπορούσε να σε διαλύσει, να σε βάλει μέσα σε 3 λεπτά 4 γκολ. Άλλωστε εγώ έχω πει ότι το καλύτερο παιχνίδι που έχω δει εδώ και 50 χρόνια από ελληνική ομάδα ήταν το ΠΑΟΚ Λιόν 4-0. Χάθηκε η μπάλα. Οι Γάλλοι την βρίσκαν μόνο όταν έβγαινε στο πλάγιο, ότι τα χτυπούσαν ελεύθερο. Ναι. Και από τα ξένα, Λίβερπουλ Αμβούργο του 77. Α, μάλιστα. Στη Λίβερπουλ την είδατε σήμερα? Επειδή το μετέβηβε με την ΑΕΚ, κοιτούσα κλεφτά. Ναι. Αλλά εγώ από Αγγλία είμαι Τότενα. Α, μάλιστα. Από την εποχή του Τζίμι Γκρίπς. Αλλά αυτό που είδα εγώ, Λίβερπουλ, το Αμβούργο είναι κυπελούχος Ευρώπης. Έχει πάρει τον Κίγκαν στο Αμβούργο. Και αμέσως η μεγάλη ομάδα τον αντικαθιστά με τον Νταγκλή στο Σκότο. Και φέρνουν ένα-ένα στη Γερμανία και παίρνουν 6-0. Προσπάθησα να βρω αυτή την κασέτα, δεν μπορούσα να την βρω. 6-0 μέσα στην Αγγλία, 6 γκολ, 5 δοκαριά, 10 φορές πάνω από τη γραμμή βγήκε η μπάλα. Η παλιά μεγάλη Λίβερπουλ, τη ζήσατε εσείς, την προλάβατε. Εμείς δεν έχουμε προλάβει, δυστυχώς. Η Λίβερπουλ του Ιαράς. Λοιπόν, έχουμε ακούσει πολλά. Δεν έχω δει εγώ τέτοιο επιθετικό κρεσέντο από ξένη ομάδα ποτέ. Όπως δεν είδα επιθετικό κρεσέντο από άλλη ελληνική ομάδα εκτός από τον ΠΑΟΚ στο 4-0. Αύριο τώρα τι βλέπετε, πού θα το χτυπήσει το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ? Λέω εγώ ότι αν έρθει χ θα είναι επιτυχία. Είναι καλό αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ, αλλά σαφώς εγώ πιστεύω θα κυνηγήσει περισσότερο την νίκη και ο Λασολουτσέσκου. Δεν ξέρω, παίζουν ρόλο και όσα έχουν προηγηθεί και από πέρσι. Και εντάξει, σαφώς η νίκη μέσα στο Καρεσκάκι θα δώσει και άλλη ψυχολογία στον ΠΑΟΚ. Θα κάνει και τον προσπέρασμα στην βαθμολογία. Δεν έχω εμπιστοσύνη στα χαφ του ΠΑΟΚ. Δεν έχω εμπιστοσύνη στα δύο τα αμυντικά τα χαφ. Μαωρίσιο με την ΑΕΚ ήταν εξαιρετικός πάντως στο προηγούμενο ντέρμπι. Άλλο τι ήταν με την ΑΕΚ. Και δεν είσαι σίγουρο αν θα παίξει κιόλα. Ο Μαρίσιο για... θα παίξει αύριο. Και ο Κάνιας λογικά θα είναι δίπλα του. Το πιο πιθανό είναι αυτό. Ποιος ήταν τραυματισμένος τελευταία? Από τα χαφ δεν ήταν κάποιος τραυματίας. Δεν τραυματίστηκε κάποιος και είπαν ότι θα... Ο Καντουρί, ο Ελκαντουρί δεν θα είναι, δεν είναι στην αποστολή. Ναι, είναι εκτός. Κοίταξε να δεις. Εγώ το θεωρώ αδιανόητο να μην ξεκινάει ο Άρτα. Ο Άρτα είναι εκτός για άλλους λόγους. Σε αυτό δεν συμφωνείτε δηλαδή? Δεν έπρεπε να επιβάλλει την τάξη ο Λουτσέσκου? Έπρεπε να την επιβάλλει, αλλά και η διαχείριση που του έκανε μέχρι τώρα δεν ήταν καλή. Είναι ο μόνος παίκτης στον ΠΑΟΚ που έχει για πλάκα το ένας με έναν, όσο κανείς άλλος. Ναι, έχει αυτή την τρίπλα, την έχει πράγματα ο Βέρντα, αλλά
Είναι, έχει άλλα θέματα χαρακτήρα ο Άρντα, δυστυχώς που είναι αυτό, έτσι το έχουμε δει και με άλλους Αιγύπτιους στο παρελθόν. Δημιουργούν άλλα θέματα και που τους πάνε πίσω ποδοσφαιρικά. Είναι στο χέρι του προπονητού και της διοίκησης να τον στρώσει. Δεν υπήρχε πιο προβληματικός παίκτης και πιο παράξενος παίκτης από τον Παπακούλα. Αλλά όταν τον έβαλαν στη σειρά ήταν από τους καλύτερους αμυντικούς που ανέβηκε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Τάκης Λουκανίδης, ο μεγαλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Μέγα πρόβλημα για την εξωγηπαιδική ζωή. Mm-hmm. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει τι κάνει μέσα στο γήπεδο παίκτης. Σίγουρα, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γι' αυτό η Κολουτσέσκου τώρα θέλει να τον διαχειριστεί λίγο με αυτόν τον τρόπο, να του δείξει ότι... Να τον βάλει στα δικά του καλούπια που λέμε. Θα τον χάσει. Θα δούμε, αυτό θα φανεί στον χρόνο. Κάποιοι παίκτες χρειάζονται ειδική συμπεριφορά για να τους κερδίσεις. Αυτόν αν το ρίξεις στο φιλότιμο, τον κέρδισες. Έτσι λέω εγώ, mm-hmm. γιατί έχω την γνώση των αποδητηρίων πολλά χρόνια. Mm-hmm. Διοικητικά εννοώ. Ναι. Γεια σου παλικάρι μου, πρόσφατο το όνομα. Γιώργος. Χάρηκα. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε, σας περιμένω εδώ. Καλό βράδυ. Ωραίες τοποθετήσεις του πάντα. Περιμένουμε λοιπόν αύριο το ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, το Καρασκάκι. Νομίζω θα είναι κλειστό παιχνίδι. Προσωπικά αυτό περιμένω τουλάχιστον. Ένα μάτς που στην αρχή τουλάχιστον θα δούμε ποιος θα ελέγξει το ρυθμό, αν θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να επιβάλλει το δικό του ρυθμό μέσα στο Καρασκάκι, να παίξει το δικό του ποδόσφαιρο. Έχει την ποιότητα, έχει τους παίκτες για να το κάνει. Ειδικά στη μεσαία γραμμή νομίζω μπορεί να πάρει την υπεροχή. Και από εκεί και πέρα εξαρτάται το πώς θα διαχειριστούν και οι δύο προπονητές τακτικά το μάτς. Πότε θα θελήσουν να χτυπήσουν, με ποιους τρόπους θα θελήσουν να χτυπήσουν, πού να βρουν χώρους. Αλλά σε τέτοια παιχνίδια σαφώς παίζουν ρόλο και παραμικρές λεπτομέρειες. Το είδαμε στο περσινό Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, στο Καραϊσκάκι, όπου ο ΠΑΟΚ είχε την υπεροχή, αλλά δεν είχε την ουσία και από μια φάση από κόντρα είχε δεχτεί τον γκολ και ιτήθηκε. Είδαμε βέβαια και στο πιο πρόσφατο ντέρμπι, το ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα την περασμένη εβδομάδα, ο ΠΑΟΚ χωρίς να πιάνει υψηλά στάνταρ απόδοσης, να εκμεταλλεύεται την ποιότητα του επιθετικού του Αλεξάνδρα Πρίγιοβιτς και με δύο υπέροχα γκολ να φτάνει αυτό στη νίκη. Να δούμε πού θα κριθεί και το αυριανό ντέρμπι. Είναι σημαντικό και για την ψυχολογία και για την βαθμολογική εξέλιξη του πρωταθλήματος. Από όλες τις απόψεις αναμένεται ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι αύριο στο Καραϊσκάκι. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε και την εικόνα του αγώνα του Άρη με τον Αστέρα Τρίπολης αύριο στις 7 στο Κλειάνης Μικελής. Να δούμε και τον Άρη, το πώς θα θεί απέναντι σε μια ομάδα η οποία θα είναι ανταγωνίστρια του φέτος για τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Να δούμε αν θα επιλέξει να επιβάλλει το ρυθμό του και να κυριαρχήσει από νωρίς παίζοντας και εντός έδρας. Να δούμε πώς θα κυλήσει και αυτό το παιχνίδι, ποια θα είναι η αντίδραση και της ομάδας του Αστέρα Τρίπολης που πήγε για παράδειγμα σε έδρες όπως η Τούμπα και το Καραϊσκάκι και χτύπησε στα ίσια το παιχνίδι, έχασε τις λεπτομέρειες και με φάσεις που συζητήθηκαν. Σημαντική λοιπόν η αυριανή Κυριακή, σημαντική ημέρα με μεγάλα ματς. Αναμένονται έτσι συγκινήσεις, ωραίες ποδοσφαιρικές. Ελπίζουμε και μόνο για ποδόσφαιρο να μιλάμε. Αύριο εδώ στο post game θα είμαστε μαζί μετά τη λήξη του ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο Καρεσκάκι για να δούμε όλο το post game, όλο το ρεπορτάζ μετά τους αγώνες, ανάλυση, σχολιασμό, όλα εδώ μαζί με Βασίλη Καβαδία θα είμαστε και αύριο βράδυ Κυριακής, όπως ήμασταν και σήμερα για άλλο ένα βράδυ Σαββάτου. Μέχρι τότε θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα καλό υπόλοιπο στο βράδυ Σαββάτου και καλό ξημέρωμα Κυριακής. Είμαστε μαζί λοιπόν και πάλι αύριο για το post game εδώ στο Λίμπερο 107,4 από Βασίλη Καβαδία και Γιώργο Παναγιωτήτη που ήταν στο μικρόφωνο. Να είστε καλά μέχρι τότε. Γεια σας, καλό βράδυ.